Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 και 9 πρώτα λεπτά, 17 Οκτώβρη του 2024. Δεν θα πω σωτήριο έτους, δεν ξέρουμε ποιο είναι σωτήριο και ποιο όχι. Όλα τα έτη είναι συνδεδεμένα πια με μια κοινικότητα, μια καθημερινότητα. Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Λίγες μέρες, ουσιαστικά 2 μέρες πριν ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα της Super League, εκεί όπου πραγματικά περιμένουμε να δούμε πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραία πράγματα. Καθώς επαναλαμβάνω ότι έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 8.30 ώρα και λίγο νωρίτερα έχουμε τον Άρη να δίνει ένα ακόμα τεστ αντοχής στα εύκολα, και αυτό το τεστ αντοχής στα εύκολα είναι στις 8 η ώρα με την Καλλιθέα. Να πω λίγο κάποια πράγματα γιατί είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια από κάθε άποψη. Πρώτα απ' όλα να πω λίγο όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχουμε περάσει ακόμα, για όσους φαντάζονται ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, δεν έχουμε περάσει ακόμα σε ήρεμα νερά. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ προέρχεται από 3 ήττες, οι 2 ιδιαίτερα θα έλεγα πιεστικές, και από μια νίκη αλλά με κακή εμφάνιση. Πώς ήρθαν τα πράγματα, δέστε στον ΠΑΟΚ πώς ήρθαν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 ήττες με καλές εμφανίσεις και μία νίκη με πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Είναι αυτό που λέμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα συμβεί, και γι' αυτό είναι και μαγεία η όλη ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Λουτσέσκου είχε πει μετά το παιχνίδι με την Στεάουα ότι είναι ευχαριστημένος από την ομάδα του. Αν θυμάστε τις δηλώσεις, αν δεν τις θυμάστε να σας τις θυμίσω, είχε πει τι άλλο να πω μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, κάναμε πολλές ευκαιρίες, είχαμε δοκάρια, κάπως έτσι θα θυμάμαι τέλος πάντων, αλλά δεν καταφέραμε, είχε πει, να βάλουμε γκολ. Κάναμε, λέει, ένα λάθος και είχε αποδώσει ένα λάθος στον γκολ που είχε βάλει Στεάουα, και μάλιστα θυμήθηκε ότι κάπως έτσι είχε έρθει και ήττα από τον Άρη. Και είχε πει ότι για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που η ομάδα παίζει καλά αλλά δεν κερδίζει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι, είχε πει χαρακτηριστικά και μου είχε αρέσει αυτή η ατάκα του, είχε πει ότι το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να παλεύεις, να παλεύεις, να παλεύεις. Έτσι. Και ενώ ο κύριος Λουτσέσκου είχε πει ότι όλα τα έκαναν καλά οι ποδοσφαιριστές του και ότι απλά είναι αυτά τα παιχνίδια που, ρε παιδί μου, δεν σε θέλει τύχη, δεν σε πάει δοκάρια, ευκαιρίες, δεν σε πάει το παιχνίδι, και τι να πεις, είχε πει χαρακτηριστικά, όπως είπα. Μετά ακούστηκε όλη αυτή η ιστορία που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για το πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που σας είχα πει αφορούσε τους ποδοσφαιριστές και όλο το τεχνικό team εκτός από τον Λουτσέσκου. Γιατί άραγε θα αφορούσε όλο το τεχνικό team εκτός από τον Λουτσέσκου? Ενδεχομένως γιατί η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων αυτοί που παίρναν την απόφαση για το πρόστιμο, δεν θέλουν να μπουν σε απευθείας κόντρα με το Ρασβάν. Στην πραγματικότητα όμως, εδώ να τα λέμε όλα γιατί αυτή η εκπομπή, είπαμε, στην επικοινωνία θα κάνει λεπτομερείς αναλύσεις, στην πραγματικότητα όμως δημιουργούταν η κόντρα, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορεί από τη μία ο προπονητής να λέει ότι είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν έχεις τι να πεις, ήμασταν εξαιρετικοί αλλά απλά δεν σκοράραμε και ήμασταν και άτυχοι και αλλά η ομάδα έπαιξε μια χαρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Εκεί λοιπόν ο προπονητής τι κάνει? Λέει για την ομάδα του, για τους παίχτες του, ότι τα κάνουν όλα καλά, ότι δεν έχει κανένα παράπονο από αυτούς. Και ενώ ο προπονητής, ο μέγας άρχων των αποδυτηρίων, δηλώνει ότι όλα γίνονται μια χαρά και ότι είναι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές του, έρχεται η διοίκηση να μιλήσει για πρόστιμο. Αυτό έρχεται ενάντια στην αναφορά του Λουτσέσκου περί ικανοποίηση από τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ικανοποίηση από το ποδοσφαιρικό, από το αγωνιστικό τμήμα, και να αποφασίζει η διοίκηση να βάλει πρόστιμο στο αγωνιστικό τμήμα. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον υπάρχει ικανοποίηση από τον προπονητή, δεν έχει τίποτα να κάνει, ένα ψεγάδι να καταλογίσει στην ομάδα, εσύ πώς τους βάζεις πρόστιμο? Για να βάλεις πρόστιμο δεν πρέπει να υπάρχουν απλά ψεγάδια, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά γεγονότα. Κακή εμφάνιση, κακή απόδοση, αδιαφορία, εριστική συμπεριφορά, οτιδήποτε. Σας το είχα πει και προχθές. Χωρίς
ουσιαστικά κάποια σοβαρή δικαιολογία δεν βάζει πρόστιμο. Και είχα πει μάλιστα χαριτολογώντας τη Δευτέρα ότι κύριε Σαββίδη, αν πρέπει να μπει πρόστιμο στην ομάδα, αν το εγκρίνατε εσείς και το σκεφτήκατε εσείς, δεν ξέρω, δεν νομίζω το σκέφτηκε ο Σαββίδης, αλλά αν το εγκρίνατε εσείς, μήπως πρέπει να βάλετε πρόστιμο και στον εαυτό σας που κάνατε πάρα πολύ χρόνο να φέρετε ποδοσφαιριστές που ο προπονητής τους ζητούσε διακαώς για να μπορέσει η ομάδα να έχει καλύτερη πορεία και ενδεχομένως να βρίσκεται σήμερα, να βρισκόταν σήμερα στους ομίλους του Champions League. Λέω εγώ, έτσι, μια απορία την οποία είχα εκφράσει και τη Δευτέρα. Όταν λοιπόν βάζεις πρόστιμο σε μια ομάδα που ο προπονητής δηλώνει ικανοποιημένος, η απόφαση σου αυτή πάει κόντρα στην λογική και στον τρόπο σκέψης του προπονητή σου. Έτσι, λοιπόν, όταν ο προπονητής σε βλέπει να αντιδράσει έτσι, αισθάνεται ότι πας να του χαλάσεις τα αποδυτήρια ή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, την ψυχολογία στα αποδυτήρια της ομάδας. Διαφωνεί κανείς αυτό? Διαφωνεί κανείς? Ότι αν εγώ είμαι ο προπονητής, εσείς εκεί έξω που μας ακούτε τώρα, είστε ο προπονητής μιας ομάδας και νιώθετε ότι οι παίχτες σας προσπαθούν πραγματικά, παλεύουν πραγματικά, παλεύουν πέραν του δέοντος, αλλά δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι κάποια παιχνίδια που η ατυχία έρχεται και σκεπάζει τα πάντα. Και ενώ εσύ πας και δίνεις τον παίκτη στο χέρι και του λες μπράβο ρε μάγκα, ήσουν εξαιρετικός, μην ανησυχείς, μια, δυο, τρεις θα γυρίσει ο τροχός, ξαφνικά την επόμενη μέρα βλέπεις έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων ένα χαρτί που αναφέρεται, τώρα αυτό εγώ το λέω έτσι, δεν έγινε έτσι, αλλά το λέω σαν σενάριο για να το καταλάβετε καλύτερα, που λέει πρόστιμο στον ποδοσφαιριστή που εσύ εχθές έδινε στο χέρι και τον συνεχάρεις. Αυτός ο ποδοσφαιριστής μετά πώς θα νιώθει? Θα λέει καλά ρε coach, με κοροϊδεύεις, εχθές μου έδινες συγχαρητήρια για την εμφάνισή μου και σήμερα μου τσαμπουνάς ότι θα πρέπει να πληρώσω πρόστιμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυτόν τον καιρό στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Και το λέω αυτό γιατί το παιχνίδι την Κυριακή, με αφορμή το παιχνίδι της Κυριακής το λέω, το παιχνίδι της Κυριακής είναι ιδιαίτερο για τον ΠΑΟΚ. Το συζητήσαμε και χθες και προχθές με πολλούς ακροατές και θα το συζητήσουμε και σήμερα και αύριο και οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί αν ο ΠΑΟΚ πάρει το διπλό, είπα και χθες και το συζητήσαμε πολύ κόσμο, ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει το διπλό, το κλίμα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα είναι εξαιρετικό. Θα έχουν ξεχαστεί όλα, θα έχουν προσπεραστεί όλα και θα βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ που πάει με σπασμένα τα φρένα για την κατάκτηση του επόμενου πρωταθλήματος. Αν ο ΠΑΟΚ φέρει ισοπαλία, δεν θα δημιουργηθεί ενθουσιασμός, αλλά θα υπάρχει η ηρεμία. Θα διατηρηθεί η ηρεμία, η οποία είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, μετά τις φουρτούνες που πέρασε με τις συνεχείς ήττες. Αν όμως χάσει ο ΠΑΟΚ, τότε δεν μπορώ να εγγυηθώ για τίποτα. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση πως οι Κασάνδρες θα ξεκινήσουν ξανά την αποδόμηση της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου. Προσέξτε, όχι την αποδόμηση του ΠΑΟΚ, την αποδόμηση της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα μου πει κάποιος, γιατί τα ξεχωρίζεις ρε Μάστορα, δεν είναι το ίδιο πράγμα? Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές του Λίμπερο είστε πανέξυπνοι και δεν έχετε τέτοιου είδους διλήμματα. Και να το κάνω και πιο σαφές, θυμάστε τι είχε πει ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τον αγώνα με την Μάλμε? Το θυμάστε τι είχε πει? Και το κάναμε εδώ αναλύσεις και προσπαθούσαμε να αποκωδικοποιήσουμε τι είπε. Είχε πει ότι αυτή δεν είναι η δικιά μου ομάδα. Θυμάστε εδώ πέρα τι αναλύσεις επί αναλύσεων κάναμε για μέρες. Ένας έλεγε το Α, άλλος το Β, ο άλλος το Α1, ο άλλος το Β2. Αναλύσεις επί αναλύσεων, όχι, είναι το Α αλλά με την εξής υποδιέρεση. Όχι, είναι το Β αλλά με την εξής υποδιέρεση. Τα θυμάστε αυτά που είχε πει ο Λουτσέσκου ότι αυτή δεν είναι η δικιά μου ομάδα? Τώρα λοιπόν θα πει και ένα κοινό, Λουτσέσκου, η δικιά σου ομάδα έχασε, η ομάδα που παραδέχεσαι ότι παίζει καλή μπάλα και είσαι ικανοποιημένος. Οπότε καταλαβαίνετε πως την Κυριακή ένα αρνητικό αποτέλεσμα
μπορεί να προκαλέσει και αρνητικό σοκ στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Για μένα ο Λουτσέσκου ξέρει πολύ καλά ότι το μάτς της Κυριακής είναι καθοριστικό για τη συνέχεια και πιστεύω ότι θα πάει με χαμηλούς τόνους μέχρι την Κυριακή, αλλά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι σήμερα πρέπει να πάρω το διπλό, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρω το διπλό για να γυρίσω την κατάσταση υπέρ μου. Βέβαια, απ' την άλλη, θα ρωτήσω κάτι και θα το ζητήσουμε μετά το διάλειμμα με τον κόσμο και θέλω πάρα πολύ να το ζητήσουμε. Βλέπω και μηνύματα έρχονται συνέχεια. Έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Επειδή ο κύριος Σαββίδης είχε πει, αυτό το ζητήσουμε και αύριο, αλλά και σήμερα θεωρώ, αν δεν προλάβουμε να το καλύψουμε, θα το συζητήσουμε και αύριο. Ο Σαββίδης είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο ρόστερ από τη μέρα που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη, από τη μέρα που ανέλαβε τις τύχες του ΠΑΟΚ το 2012, δηλαδή ότι έχει το καλύτερο ρόστερ της 12ετίας. Δεν ξέρω πώς συμφωνείτε με τον κύριο Σαββίδη ότι ο ΠΑΟΚ έχει το καλύτερο ρόστερ της 12ετίας. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Σας είχα πει ότι για μένα το ρόστερ του 19, ακόμα και του 18, ήταν πολύ καλύτερο από το ρόστερ που έχει τώρα ο ΠΑΟΚ. Και δεν είναι καλό, είναι μια χαρά το ρόστερ που έχει και τώρα, αλλά τότε ήταν καλύτερο. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά, μπορεί να έχει καλύτερο ρόστερ από τον ΠΑΟΚ φέτος. Που το στηρίζω αυτό. Σκέφτομαι το υλικό που έχει η ΑΕΚ για το παιχνίδι της Κυριακής μεσοεπιθετικά. Έχει Πινέδα, έχει Λαμέλα, έχει Περέιρα, έχει Μαρσιάλ, έχει Πιερό, έχει Λιβάη Γκαρσία, έχει, τι να πεις και τι δεν έχει. Όχι ότι δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ έχει τον Δεσπότοφ, έχει τον Ζίφκοβιτς, έχει τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας παρεπιπτόντως μπορεί να μην παίξει την Κυριακή, έτσι. Σίγουρα δεν παίζει. Ο Σορετήρε είναι εκτός προγράμματος για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Κωνσταντέλιας το παλεύει. Αλλά έχει και ο ΠΑΟΚ Κωνσταντέλια, αν είναι καλά. Τσάλοφ, τη Σουντάλη, Σβάμπ, Μποσντοεφ. Έχω όμως την αίσθηση ότι συνολικά η μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ από του ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτική, πιο, και του ΠΑΟΚ ποιοτικότατη είναι. Απλά της ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δυνατή η γραμμή κρούσης της. Δηλαδή, αν ιδιαίτερα μιλήσουμε για τον Φορ, όταν η ΑΕΚ έχει την επιλογή του Πιερό, του Λιβάη Γκαρσία και του Μαρσιάλ και ο ΠΑΟΚ έχει την επιλογή του Σουντάλη, του Τσάλοφ, δεν ξέρω αν είναι, ή του Μπράντον Τόμας, δεν ξέρω αν σαν ονόματα, δεν παίζουν τα ονόματα φυσικά έτσι, απλά λέω σαν ονόματα, τη ΣΑΚ είναι πιο βαριά ονόματα, πιο βαριά. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι το μάτς της Κυριακής μπορεί να σοκάρει θετικά, μπορεί να σοκάρει αρνητικά τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα στον Άρη θα περιμένουμε αγωνία να ακούσουν τα νέα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς το δικό τους μάτς θα έχει τελειώσει μισή ώρα νωρίτερα και θα περιμένουν να δουν αν με νίκη της ΑΕΚ θα είναι πρώτη, αν με ισοπαλία θα είναι μόνη πρώτη, ή μάλλον συγγνώμη μαζί με τον ΠΑΟΚ, ή με ήττα της ΑΕΚ θα παραμένουν δεύτερη. Φυσικά όλα αυτά μιλάμε με το δεδομένο ότι ο Άρης θα κερδίσει την Καλλιθέα. Εγώ θεωρώ ότι ο Άρης έχει φέτος σοβαρευτεί, έχει την εμπειρία των λαθών του. Τα λάθη του έχουν γίνει, το μάθημα μάλλον έχει γίνει πάθημα. Οπότε ο Άρης δεν θέλει να ξαναπάθει, έχει μάθει και θα προσπαθήσει να κερδίσει και την Καλλιθέα για να κάνει ένα σερί 3-4-12. Ο Άρης, ο οποίος έχει και αυτός μια εξαιρετική μεσοεπιθετική γραμμή, ιδιαίτερα φέτος λέει και αρχίζουν να φωνάζουν και στον Άρη ότι ίσως να έχουν το καλύτερο ρόστερ επί εποχής Καρυπίδη. Εδώ φαίνεται πιο πιστευτό. Ακόμα βέβαια δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα, αλλά φαίνεται πιο πιστευτό ότι ο Άρης έχει το καλύτερο ρόστερ επί εποχής Καρυπίδη, καθώς έχει τώρα το Σιφουέντες, έχει το Μοντσού, έχει το Μαγιό, έχει τον Μανού Γκαρσία που τον είχε και πέρυσι, αλλά τον έχει και φέτος, και πέρυσι ήταν τραυματίας, φέτος είναι υγιέστατος. Έχει το Μωρόν που παραμένει στον Άρη και θα γράφει χιλιόμετρα το κοντέρ και γκολ. Ίσως ο Άρης να έχει πραγματικά την καλύτερη ομάδα του επί εποχής, το καλύτερο ρόστερ επί εποχής Καρυπίδη. Δεν βιάζομαι να βγάλω όμως συμπεράσματα, γιατί και πριν από 3-4 χρόνια ο Άρης φάνταζε ομαδάρα, ήταν πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν ομαδάρα. Ας ελπίσουμε φέτος να έχει ομαδάρα.
και θα το δούμε και την Κυριακή αν ο Άρης συνεχίζει το σερί των νικών. Μια Κυριακή όπου η ομάδα η οποία θα αγωνιά, όλες θα αγωνιούν, αλλά αυτή που θα αγωνιά ο προπονητής της περισσότερο από όλους είναι ο Παναθηναϊκός, που πώς τα έφερε η μοίρα. Έφυγε ο Δέλλας από τον Όφη για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, που ευχόμαστε, όπως είπαμε και προχθές, τα καλύτερα. Και δέστε ηρωνία για τον φοβικό, έτσι κι αλλιώς πλέον, αφού λειτουργεί κάτω από πίεση, Αλόνσο. Προπονητής στον Όφη πήγε ο Ράσταβατς. Αυτός που ξεκίνησε την προσπάθεια, εισαγωγικά, να του κλείσει το σπίτι. Και τι εννοώ? Η πρώτη ήττα που πόνεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και άρχισε η γκρίνια για τον Αλόνσο ήταν η ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης μέσα στο ΆΚΑ, με τον Αστέρα Τρίπολης παρόντος ως προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, του κυρίου Ράσταβατς. Ο ίδιος άνθρωπος που έκανε το κόλπο γκρόσο μέσα στο ΆΚΑ και στέρισε από τον Αλόνσο την πρώτη νίκη που θα τον έβαζε στο πρωτάθλημα με πιο θετικές συνθήκες, τον έφερε στη χειρότερη συνθήκη και τώρα παίζει Όφη Παναθηναϊκός και ο Αλόνσο ξέρει ότι μόνο με το διπλό σώζεται. Για τον Ηρακλή δεν έχω να πω πολλά. Την Κυριακή πρέπει να κάνει το αυτονόητο. Δεν υπάρχει πιο αυτονόητο από αυτό που πρέπει να γίνει αυτή την Κυριακή. Έχουν χαθεί πολλά αυτονόητα. Αυτονόητο ήταν και η νίκη με την Καβάλα. Αυτονόητο ήταν και να πάρει ένα αποτέλεσμα στα Γιάννενα ή στη Λάρισα. Όχι όμως τόσο αυτονόητο, όσο αυτονόητο είναι το μάτι της Κυριακής, ότι πρέπει να πάρει το τρίποντο, καθώς παίζει με την πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας, του ομίλου, και η πιο αδύναμη ομάδα είναι ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Μια ομάδα η οποία την τιμάει πάρα πολύ το γεγονός ότι πέρσι έκανε ένα άλμα ιστορικό, βρέθηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική στη Super League 2, απίστευτο και όμως αληθινό. Υπήρχαν ομάδες, ο Πιερικός, η Αρτάκη και άλλες ομάδες που διεκδικούσαν μέχρι τέλος την άνοδο, και όμως την άνοδο την πήρε το άσημο και άπειρο Κεραμίδι, το οποίο όμως δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα σε αυτήν την κατηγορία. Προσπαθεί να κάνει μια αξιοπρεπή παρουσία και ο Ηρακλής των πολλών χρημάτων, των πολλών χιλιάδων ευρώ, των εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, έρχεται να κερδίσει την Κυριακή για να αποδείξει ότι δεν μπορεί, όταν έχει φτιάξει μια ομάδα με παίχτες ποιότητας, κάποια στιγμή θα αρχίσουν να βρίσκουν ταυτότητά τους, θα αρχίσουν να βρίσκουν χημεία και θα αρχίσουν να κάνουν και θετικά αποτελέσματα. Βλέπετε λοιπόν ότι την Κυριακή, μάλιστα, ο Ηρακλής έχει χίλιους δύο λόγους, χίλιους και δύο λόγους, γιατί είναι σίγουρα πάνω από χίλιοι λόγοι πρέπει να κερδίσει την Κυριακή. Είναι ότι επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη φυσική του έδρα στο Καφτατζόγλιο, είναι ότι επιστρέφει σε ένα ανακαινισμένο Καφτατζόγλιο, είναι ότι επιστρέφει ο κόσμος του στο Καφτατζόγλιο, είναι ότι επιστρέφει η ομάδα ίδια στο Καφτατζόγλιο ξανά μετά από χρόνια, είναι ότι έρχονται στο Καφτατζόγλιο οι ποιοτικοί παιχταράδες του Ηρακλή να παίξουν με έναν μικρό και αδύναμο αντίπαλο, τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Είναι πολλά που συνηγορούν την Κυριακή ο Ηρακλής να κερδίσει. Θα μου πεις, βάζεις το χέρι στη φωτιά? Εδώ που φτάσαμε δεν βάζω πιλάνο το χέρι μου στη φωτιά, ακόμα και αν παίζει Ηρακλής κάτω Ελασσόνα, ας πούμε, και πάνω Ελασσόνα, δεν ξέρω, έχω με αυτήν την ομάδα έχω επιβδίσει. Να πω λοιπόν και λίγο έτσι για μια χαρούμενη είδηση, ευχάριστη είδηση, όχι ευχάριστη όσον αφορά το γεγονός, το γεγονός είναι δυσάριστο, αλλά το ευχάριστο είναι η προοπτική για τον Ηρακλή. Ο Ελβετός τραπεζίτης κύριος Άλεξιτς, ο προπονητής του Ηρακλή που δούλευε στην Ελβετία και αν είναι δυνατόν από την Ελβετία έρθει να δουλέψει όχι στην Basket League αλλά στην Elite League, αποτελεί παρελθόν, παρετήθηκε από τη θέση του μετά τα ωραία λογάκια που άκουσε χθες από τον κόσμο του Ηρακλή για την άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας που έχασε για δεύτερη φορά από ένα, ας πούμε, χωριό. Έτσι χάσαμε από το χωριό της Μυκόνου, χάσαμε και από το χωριό της Ελευθερούπολης. Δεν ξέρω που θα σταματήσει, αν σταματήσει ποτέ, αυτή η ξεφτύλα του Μάσφιλντ. Του Μάσφιλντ είναι η ξεφτύλα, κανένας άλλου. Για μένα η κεφαλή, αυτός που διοικεί μια ομάδα, έχει την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει. Και είναι ντροπή του Μπομπ Μάσφιλντ ότι ο μεγάλος Ηρακλής που εχθές τιμούσε το Σντόβτς χάνει από όλα τα χωριά της περιφέρειας. Ελπίζω κάπου να σταματήσει αυτό. Και χθες να πω και δύο θετικά για τον μπάσκετ. Άλλα, ο ΠΑΟΚ χθες κέρδισε την Πόρτο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φέρει ένα προπονητή που κάποιοι στην αρχή λόγω του παρουσιαστικού του τους φαινόταν περίεργο και χασκογελούσαν, όμως αποδείχθηκε από τους πιο σοβαρούς προπονητές, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκεί στην Ευρώπη
Ενώ προχθές παραλίγο να κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, σε ένα γήπεδο κεκλεισμένο των θυρών. Εχθές κέρδισε με τον κόσμο του κοντά του την Πόρτο, στο μπάσκετ, στην Ευρώπη. Και χθες, θα μου πείτε ποιο είναι το δεύτερο θετικό, ο Άρης έχασε από την Χαποέλ, αλλά το θετικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι χτύπησε και στον Άρη, όπως τον Ηρακλή, αλλά χτυπήσαν σιρήνες πιο έντονες και από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αλλά στον Ηρακλή εχθές χτυπήσανε σιρήνες, αλλά χτυπήσαν και στον Άρη σιρήνες. Ότι η ομάδα του Άρη χρειάζεται επιγόντως ενίσχυση. Πέρσι πώς θα φέρνει ζωή, πώς θα φέρνει ζωή η ρημάδα. Πέρσι ο Άρης δεν πήγαινε καθόλου καλά στο ποδόσφαιρο, είχε μια κάκιστη παρουσία στο ποδόσφαιρο και ο κόσμος του Άρη είχε αποθέσει όλες τις ελπίδες για κάποιες χαρούμενες στιγμές και δικαιώθηκε γι' αυτό στο μπάσκετ. Φέτος το μπάσκετ του Άρη έχει ξεκινήσει με πολλές πίκρες και οι Αριανοί παίρνουν χαρές από το ποδόσφαιρο. Αλλά όχι, δεν το δεχτώ αυτό. Είναι ώρα και στο μπάσκετ του Άρη, όπως και στο μπάσκετ του Ηρακλή. Ο Ηρακλής πρέπει από εδώ και πέρα να βρει προπονητή που να κάνει σερή νικών και να φέρει δύο πραγματικούς ξένους καλούς και να τους στείλει τους άλλους δύο ξένους σπίτι τους, γιατί δεν είναι για την Ελλάδα και για την Elite League. Ούτε ο Κέσαρας ούτε ο Μαλέσεβιτς. Αυτοί και οι δύο είναι για να παίζουν σε καμιά ομάδα Elite League που θέλει να σωθεί και πολλοί τους είναι. Και από εκεί και πέρα ο Ηρακλής με προπονητή και παίκτη θα ανεβεί. Αλλά και ο Άρης με προπονητή τον κύριο Καστρίτη και τους παίκτες που θα φέρει ο κύριος Καστρίτης, γιατί ξέρει να επιλέγει παίκτες, θα μπορέσει να ξαναδώσει χαρές στον κόσμο του. Δεν είναι δηλαδή λογικό χαρά στο ποδόσφαιρο, πίκρα στο μπάσκετ, στον Άρη, χαρά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Έτσι, έτσι πρέπει να είναι στον Άρη φέτος. Πάμε λοιπόν στους φίλους ακροατές, να δώσουμε τώρα το λόγο για να ξεκινήσετε να καλείτε και να προλάβουμε να ακούσουμε και αρκετούς μέχρι τις 7, καθώς είναι 7 και 18 και 48 και έχουμε ακόμα χρόνο. Να πω ότι για μηνύματα γράφετε FM κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222, FM κενό μήνυμα 54222. Τηλεφωνικά καλείτε από τώρα, γεμίστε το κέντρο τώρα για να πάρετε τη σειρά και να σας ακούσουμε και να ακούσουμε πολλούς, πάρα πολλούς, χωρίς άγχος και πίεση μέχρι τις 8. Καλέστε τώρα, έλα ξεκινήστε. Μ' αρέσει να βλέπω μόλις το λέμε να χτυπάνε τα κόκκινα εδώ πέρα στις γραμμές. Καλέστε λοιπόν τώρα από σταθερό κινητό που θέλετε 2310-287-888. Καλείτε 2310-287-888. Και ο λόγος που πρώτα σας είπα καλέστε στο κέντρο στο 2310-287-888 και δεν είπα για το Viber στο 6945-287-888 είναι γιατί ήδη στο Viber έχουμε φίλο που περιμένει εδώ και αρκετή ώρα, οπότε μόλις τελειώσει ο φίλος θα σας πω ότι είναι ελεύθερο το Viber για να καλέσετε και άλλοι φίλοι στο 6945-287-888. Θα πάω γρήγορα στο να διαβάσω δύο μηνυματάκια, τρία μηνυματάκια και μετά θα πάω στις γραμμές. Ξαναλέω, καλείτε τώρα για να προλάβετε να βγείτε και να μιλήσετε γρήγορα. Λέει ο φίλος ο 498, Αντώνη λέει για μένα κακώς έκαναν λέει οι σύνδεσμοι την ανακοίνωση υπέρ του Ρασβάν Λουτσέσκου, διότι η διαφωνία ήταν λέει μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου, δεν είχαν λόγο λέει να παρεύουν οι σύνδεσμοι, έπρεπε λέει να το υποβαθμίσουν το γεγονός αντί να πάρουν θέση υπέρ κάποιου. Φίλε, είσαι σίγουρος ότι η διαφωνία ήταν κυριολεκτικά μεταξύ Ιβάν Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου ή ήταν μεταξύ Ρασβάν Λουτσέσκου και κάποιου Σαββίδη, κάποιου ανθρώπου από την οικογένεια Σαββίδη? Γιατί στην ανακοίνωση δεν μιλάνε για τη διοίκηση, τον ιδιοκτήτη, τον μεγαλομέτοχο, μιλάνε για παρατρεχάμενους της διοίκησης. Από εκεί πέρα, το μήνυμα του φίλου του 299 που λέει ότι καλησπέρα Αντώνη, συγγνώμη αλλά για μένα λέει αυτά είναι περσινά ξινά στα φύλλα, λέει το θέμα για μένα λέει εξαντλήθηκε και ανήκει λέει στο παρελθόν. Φίλε μου καλέ 299, εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή για να έχει το θέμα κλείσει οριστικά, γιατί θα διαπιστώσεις ότι αν χάσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή το θέμα θα αποδειχτεί ότι είναι το ίδιο υπαρκτό όσο ήταν και πριν από λίγες μέρες. Εύχομαι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να φέρει τουλάχιστον ισοπαλία. Λοιπόν, ο φίλος, ο 982, καλησπέρα λέει στην παρέα. Αντώνη λέει γλιτώσατε τον Οφριδόπουλο στον Ηρακλή και θα βυθιστούν λέει τα Χανιά τώρα. Μα τα Χανιά ρε φίλε 982 ήδη βυθισμένα είναι. Στις τελευταίες δες δεν είναι. Από ήττα σε ήττα δεν πάνε.
Δεν νομίζω ότι η παρουσία Φριδόπουλου θα είναι η αιτία για να βυθιστούν. Είναι ήδη βυθισμένα τα Χανιά. Από εκεί πέρα, αν θεωρείς ότι η παρουσία του Φριδόπουλου είναι τα φόπλακα, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, εγώ θα πάω για να δω λίγο ακόμα για τα μηνύματα. Μην έχουμε και κάτι ακόμα, κάνω refresh για να πάω στις γραμμές και να μην περιμένουν πολύ ώρα οι φίλοι στις γραμμές. Μισό λεπτάκι. Θα πάμε αμέσως γραμμές. Σε ένα λεπτό δεν θα αργήσω. Να δω λίγο τα μηνυματάκια, απλά να έχουμε και άλλα, να κάνω refresh για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο φίλος ο 6972 ότι ο Ηρακλής, λέει, όπως και ο Άρης, θα πρέπει να βρουν την αγωνιστική τους ταυτότητα. Νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει βρει την αγωνιστική του ταυτότητα, φίλε, επειδή μιλάς για ποδόσφαιρο, όπως βλέπω το μήνυμα. Θα πρέπει, λέει, να πολεμήσουν το νέο σύστημα της ΕΠΟ που δεν θέλει τις δύο ομάδες της πόλης. Όχι, φίλε, για το νέο σύστημα της ΕΠΟ τα είπαμε. Και χθες μίλησα για τον Νταβέλη που γλύφει απροκάλυπτα με τις δηλώσεις του τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, ακριβώς γιατί θέλει τη Λάρισα να τη δει στην πρώτη εθνική. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στις γραμμές. Λέει ο φίλος ο 299, Αντώνη, λέει, ελπίζω να κάνεις λάθος για αυτό που είπα, ότι αν ο ΠΑΟΚ χάσει την Κυριακή θα φανεί ότι δεν έχει επέλθει ηρεμία στην ομάδα και ότι είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Για πάμε στις γραμμές, γεια σας. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είσαι? Καλά, εσύ? Καλά, καλά. Δύο γρήγορα πραγματάκια. Ναι. Ένα που είπες ότι για τον Καφτατζόγλου, κάτι που είπες. Ήμουνα εκεί εχθές, πέρασα λίγα, είδα λίγο το γήπεδο. Εντάξει, το χορτάρι είναι σε τρομερή κατάσταση. Το υπόλοιπο γήπεδο, Αντώνη, και τα καρεκλάκια και όλα αυτά, εχθές απελπίστηκα. Όλο το Καφτατζόγλου πέρα από το χορτάρι είναι για κλάματα, πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτά τα 2 εκατομμύρια που δόθηκαν από την πολιτεία μπήκαν στις τσέπες και εξαφανίστηκαν. Δεν κατάλαβα, μόνο το χορτάρι διορθώσανε? Μόνο το χορτάρι έχουν διορθώσει, δεν είδα κάτι άλλο εγώ. Επίσης δεν μπόρεσα, ζήτησα να μπω λίγο στα αποδυτήρια και τα λοιπά. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Έκανα μια βόλτα γύρω από το χορτάρι και είδα ότι η κατάσταση είναι τραγική. Έτσι, τώρα δεν γίνεται την Κυριακή να έχεις έναν αγώνα και τα καθισματάκια, ας πούμε, στους επισήμους να είναι μέσα στη βρωμιά. Μήπως θα καθαρίσουμε μέχρι την Κυριακή? Θα το δούμε αυτό, εκεί θα είμαστε. Εγώ θα κάνω και άλλες βόλτες εκεί μέχρι την Κυριακή. Και αν ισχύει αυτό που είπες, μακάρι να γίνει. Ωραία. Τώρα λίγο κάτι για το μπάσκετ που ανέφερες. Πιστεύω ότι δεν ήταν το ζήτημα ο Άλεξιτς που παραιτήθηκε, για μένα τουλάχιστον. Είδα χθες ένα παίχτη, δεν θέλω να πω όνομα, αλλά είναι playmaker της ομάδας. Μετά το τέλος του match και εκεί που ο κόσμος πήγε και ζήτησε τα ρέστα και καλά έκανε, γιατί έχει 3 απανωτές σίτες μαζί με το κύπελο, να πάει να διαμαρτύρεται ο κόσμος και να βλέπω ένα παίχτη να γελάει. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το σηκώσω και δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα ενώ έχεις ιτηθεί. Ωραία, δεν γίνεται να διαμαρτύρεται ο κόσμος και εσύ να γελάς και να κάνεις αστεία υπονοούμενα προς τον κόσμο. Δεν ξέρω τι ζήτησε ο Άλεξιτς. Κάτι θα ζήτησε, Αντώνη, και η διοίκηση του Μπομπ δεν θα το έκανε. Ο Άλεξιτς έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ. Ωραία. Αλλά δεν είχε τους παίχτες. Δηλαδή δεν γίνεται να φέρνεις το πεντάρι που ο Κέσσαρ χθες ήταν πολύ καλός παίχτης. Το είδα το μάτι μου να μέσα. Και να παίρνεις 2 κοντούς Έλληνες. Ωραία. Και στην τρίτη αγωνιστική τώρα να πηγαίνεις να βρεις ξένο κοντό. Είναι διαφορετική η κατάσταση στο μπάσκετ. Εγώ το μπάσκετ πιστεύω θα ανέβει φέτος, γιατί ανεβαίνουν 2. Πιστεύω ότι θα είναι η Μύκονος και ο Ηρακλής που θα ανέβουν. Αυτό. Αυτό. Δεν ήταν ο λόγος ο Άλεξιτς, θεωρώ εγώ, για μένα. Ρε φίλε, συγγνώμη, η ομάδα δεν έπρεπε να είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα εδώ και πόσο καιρό έχει έρθει ο Άλεξιτς? Ναι. Τι έκανε η ομάδα? Τι είδες να κάνει η ομάδα?
Η ομάδα δεν έστωσε γιατί είπαμε, δεν γίνεται να παίρνεις δύο ξένους. Ωραία, και να παίρνεις δύο ξένους σε θέση 4 και 5. Και να εμπιστεύεσαι δύο Έλληνες που ένας έπαιζε πέρυσι στη Μύκονο και ο άλλος έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να ανέβεις στην Basket League με δύο Έλληνες. Δηλαδή αυτό μόνο στον Ηρακλή το είδα φέτος. Με δύο Έλληνες στον Άσο. Όλοι οι άλλες ομάδες έχουν Αμερικανό κοντό. Αυτό λέμε. Αυτό γιατί δηλαδή ο Άλεξ ζήτησε. Αυτό... Ο Άλεξ ζήτησε να του φέρουν ξένο και του φέρανε Έλληνα, αυτό μου λες τώρα. Ναι. Πού το ξέρεις, το είπε αυτό ο ίδιος. Ακριβώς. Το είπε ο ίδιος. Δεν μου το είπε εμένα ο ίδιος, αλλά. Ναι, μα ήταν έτσι γιατί έμεινε στην ομάδα. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Γιατί για μένα, πίστευε μάλλον ο ίδιος ότι μπορεί ζητήσει, να πάει και έτσι. Αν είχε ζητήσει ξένο. Playmaker ή Γκάρ και του φέραν Έλληνα και μόνο γι' αυτό πρέπει να παραιτηθεί εδώ και καιρό όχι χθες. Για μένα. Εντάξει. Μήπως αυτό έγινε χθες. Ποιο. Μήπως χθες ο Πέταρ μετά την τραγική εικόνα που έβλεπε στα μάτς ζήτησε ξένο και δεν, και δεν έγινε δεκτό από, από τον Μπομπ. Αυτό δεν το ξέρω. Και έτσι παραιτήθηκε. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα μπορούσε να το πει. Εφόσον έτσι κυρίως φεύγει, άρα δεν έχει κάτι να... κρύψει, ας το πει. Τέλος πάντων, να σε καλά. Επίσης για μένα η καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή που δεν ξέρω αν θέλει να έρθει, ωραία, είναι ο Διονύσης Αγγέλου. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά θα σου πω και μια άλλη επιλογή. Ο Αγγέλου που με αυτά τα πράγματα που γινόντουσαν πέρυσι, σε πήγε τελικό. Εγώ θα σου πω και μια άλλη. Και για λίγο δεν σε ανέβασε. Θα σου πω και μια άλλη επιλογή, Γιώργης Ντόβιτς. Εντάξει. Τον οποίο την εμπιστεύω. Λες για αυτό να ήρθε χθες. Δεν ξέρω. Εγώ τον θεωρώ εξαιρετικό και σαν προπονητή. Ναι, Είναι προπονητής. Ήταν προπονητής. Είμαστε στον Ηρακλή και δουλέψει προπονητής. Στην άσχημη χρονιά που πέσαμε, αυτός προσπάθησε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Άστο, εντάξει. Δεν ξέρω. Αλλά και ο Διονύσης Αγγέλου για μένα είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Αγαπάει την ομάδα, ξέρει τα δυνατά και τα δυνατά σημεία της και θεωρώ ότι μπορεί να την ανεβάσει. Αυτό ακριβώς. Να είσαι καλά. Αυτό ακριβώς. Να είσαι καλά. Γεια σου. Άφησα ένα λεπτό παραπάνω τον φίλο του Ηρακλή, τον Νίκο, για να πάμε στο διάλειμμα γιατί μετά θα γκρινιάζεται ότι. Δεν θα είχατε χρόνο να μιλήσετε όπως έγινε χθες με κάποιους φίλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη δική σας ομάδα, στη δική μας ομάδα και παίζουμε μπάλα πάντα σε υψηλό επίπεδο. Και τώρα φροντίστε να καλέσετε κι εσείς και να παίξετε μπάλα κι εσείς. Καθώς θα πάμε μέχρι τις 7.30 χωρίς οποιοδήποτε ένθετο, θα πάμε συνέχεια από τώρα μέχρι τις 7.30 με τις δικές σας θέσεις, τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας θέσεις για όλα όσα συμβαίνουν. Και όχι μόνο αυτά που αναφέρουμε εμείς κάθε μέρα, το έχουμε πει 100 φορές. Μην μένετε σε αυτά που συζητάμε εμείς. Ανοίξτε και δικά σας και άλλα θέματα, γιατί μπορεί να ξέρετε κάτι παραπάνω από εμάς, γιατί μπορεί να έχετε μια πολύ πιο σοβαρή είδηση από εμάς, γιατί μπορεί να έχετε να αναλύσουμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από ότι εμείς. Άλλοτε τα καταφέρουμε να έχουμε εμείς το πιο ενδιαφέρον θέμα, την πιο ενδιαφέρουσα είδηση, αλλά άλλοτε είναι και δική σας επιλογή να βάλετε κάποιο θέμα για ζήτηση που αξίζει τον κόπο να ζητηθεί. Λοιπόν, πριν πάω στις γραμμές και στο Viber και στο τηλεφωνικό κέντρο και πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, να διαβάσω λίγο μηνύματα και μετά να πω τρόπους επικοινωνίας. Λέει ο φίλος ο 316, Αντώνη, λέει τα δοκάρια τα έχουν βάψει στο Καφτατζόγλιο. Και τα φύλλα λογικά, τουλάχιστον τα δοκάρια στο Καφτατζόγλιο πρέπει να είναι καινούργια. Όταν τοποθετήθηκε ο νέος χώρος του Τάπητας, αφαιρέθηκαν οι εστίες από το χώρο. Οπότε είχαν το χρόνο είτε να τις βάψουν τις εστίες, δηλαδή τα δοκάρια των εστιών, είτε να βάλουν καινούργια. Οπότε θεωρώ ότι τα δοκάρια θα είναι ολοκένουργια. Λοιπόν, από εκεί πέρα ο φίλος, ο 069, φίλε Αντώνη, καλησπέρα, καλή συνέχεια να έχεις. Αλλά μου κάνει λέει εντύπωση, τον έχεις βγάλει ήδη λέει τον Άρη πρωταθλητή. Ρε φίλε, δεν έχω βγάλει τον Άρη πρωταθλητή και δεν θεωρώ ότι θα πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα. Απλά θεωρώ ότι θα είναι ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα να μείνει ο Άρης ψηλά όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Και όταν λέω ψηλά, δεν εννοώ τέταρτος, τρίτος, γιατί μπορεί να βγει έτσι κι αλλιώς τρίτος, τέταρτος. Να μείνει εκεί στην κορυφή να πιέζει τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, να τους πιέζει εκεί να νιώθουν την ανάσα του. Γίνεται. Δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Κάνει το πρωτάθλημα πιο συγκλονιστικό. Λοιπόν, ο φίλος ο 340 λέει καλησμέρα Αντώνη. Ο Νίκμαν λέει πού χάθηκε. Άμα σου πω γιατί χάθηκε ο Νίκμαν. Ο Νίκμαν μια μέρα λοιπόν μου έστειλε απειλητικό μήνυμα, σε εισαγωγικά απειλητικό, και έλεγε το εξής. Αν πενέψεις ξανά τον Παοκτσί Μάκη Γκαγκάτσι, εγώ δεν ξαναβγαίνω. Λοιπόν, σε ενημερώνω φίλε 340 για να δείτε πόσο δίκαιος προσπαθώ να είμαι. Ο Νίκμαν, ο Ηρακλειδέας, με κατηγορούσε ότι πενεύω τον Γκαγκάτσι και μου έλεγε ότι αν ξαναπενέψει τον Γκαγκάτσι, εγώ δεν ξαναβγαίνω.
Εγώ λοιπόν που δεν πενεύω κανένα Γκαγκάτση, που λέω και τα καλά του και τα κακά του, ο Νίκος άκουγε τα καλά που έλεγα του Γκαγκάτση και έμεινε σε αυτά. Οπότε με απείλησε ότι δεν θα ξαναβγεί επειδή πενεύω τον Γκαγκάτση. Άρα σου απάντησα, δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί ή όχι, αλλά σου απαντάω γιατί δεν βγαίνει. Λοιπόν, ο φίλος 498 λέει, η κόντρα λέει ήταν μεταξύ Γιώργου Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου και οι βασικότερες αιτίες ήταν η τοποθέτηση στο ρετήρε στην ευρωπαϊκή λίστα που διαφωνούσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και το παράπονο του Τσάλοφ ότι με το στυλ που έχει η ομάδα δεν μπορεί να σκοράρει κάνοντας τον σκαλοπάτι για τους εξτρέμ. Όλοι για μένα λέει έχουν δίκιο από την πλευρά τους, αλλά οι σύνδεσμοι καλά είναι να μην σκαλίζουν τον εγωισμό του Σαββίδη γιατί είναι λέει και πόντιος και άμα στρίψει το κεφάλι δεν επανέρχεται. Μάλιστα, σύμφωνα λοιπόν με το φίλο καυγάς ήταν μεταξύ Γιώργου Σαββίδη και Λουτσέσκου για θέματα που είχαν να κάνουν με ποδοσφαιριστές, με διαφορετικά θέματα κάθε φορά, ότι εκεί διαφωνήσανε, αλλά οι σύνδεσμοι λέει κακώς μπαίνουν στη συζήτηση γιατί αυτό λέει μπορεί να σκαλίσει τον εγωισμό του Ιβάν Σαββίδη και να έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Λοιπόν, 23-10-287-888, πάμε στο Viber πρώτα γιατί ο φίλος περιμένει η ώρα. Καλησπέρα φίλε Μένιο, τι κάνεις? Καλησπέρα. Οπα, συγγνώμη. Καλησπέρα, τώρα σε ακούμε, ναι, έλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν γίνεται στο στοίχημα, να αναφέρεται και το μπάσκετ. Προγνωστικά για το μπάσκετ. Ναι. Σήμερα έχει Ευρωλίγκα, έχει πρωτάθλημα, έχει πόσες διοργανώσεις, συνεχώς μπαίνουν στα φόρτα τους και αυτό, και αυτό το άθλημα, το μπάσκετ. Ναι, ναι, το ξέρω και θα το συζητήσουμε, ναι. Και έχει και πολύ καλά ειδικά προγνωστικά το μπάσκετ. Πολύ πιο εύκολα από το ποδοσφαίρο. Να βρει κανένας, όχι ότι είναι 100% σίγουρο, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς πιο καλύτερα να έχεις κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα υπόθηκε χθες ότι πριν αναλάβει ο κύριος Σαββίδης ο ΠΑΟΚ δεν έβλεπε το ΠΟΚ και το ΠΟΚ δεν ασχολούνταν με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Το 2009 η ομάδα του λαού του ΠΑΟΚ δεν βγήκε δεύτερη, χάνοντας το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Με το Σάντος. Με δύο παιχνίδια. Σάντος και Ζαγοράκη. Ναι, δεν βγήκε δεύτερη. Όταν ήταν εκείνη τη χρονιά η ομαδάρα δεν την έβλεπε το ΠΟΚ. Υπήρχε ποτέ το ΠΟΚ να μην κοιτάξει τον ΠΑΟΚ ή να ξεκινήσει πρωτάθλημα χωρίς τον ΠΑΟΚ? Με τη μεγαλύτερη παράδοση του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Με έναν ΠΑΟΚ που ήταν αυτός που πάντοτε, όσο και δύσκολη να ήταν η χρονιά του ή να μην του βγαίνει η χρονιά, να μην ασχολείται το ΠΟΚ με τον ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως ο εφιάλτης του ΠΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ, όπως και να το δεις. Οπότε όλα αυτά που λέγονται μπορεί να λέγονται για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι ρε φίλε, αλλά εκείνη τη χρονιά που, να σου πω κάτι, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εκείνη τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό του, του πατέρα και του, πώς τον λέγανε τον άλλον, ναι, του, έλα θύμισε μου το όνομά του, Βιανόπουλου. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά θεωρώ ότι αν δεν είχε τον Ζαγοράκη στην ιδιοκτησία και είχε κάποιον πολύ πιο ισχυρό παράγοντα, ενδεχομένως να μην του κάνει αυτά που του κάνανε και να το παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, να κάνουμε. Γιατί τώρα, αν θυμάστε στον αγώνα με τον Άρη, δεν το λέω εγώ, εσείς το λέγατε, ότι κατεβήκατε σαν πρόβατο προσφαγή. Με το αν δεν γίνεται δουλειά, με τα γεγονότα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια ομαδάρα, έφτασε στο τσακ, το έχασε αγωνιστικά, τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στην άκρη. Δεν του βγήκε το πρωτάθλημα, έχασε δύο παιχνίδια στο τέλος. Αλλά έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ καλή ομάδα, με παίχτες προσωπικότητες και που αποκλείστηκε για ένα χαμένο πέναλτι στην Τούμπα από το Champions League. Δεν υπήρχε καλύτερη πορεία του ΠΑΟΚ. Χάσαμε για ένα πέναλτι με τον Άγιαξ την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Το 3-3 εδώ πέρα μέσα. Θα ήταν 4-3. Εν πάση περιπτώσει, και με έναν Άγιαξ του Λουίς Σουάρες. Ομαδάρα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσια. Και πιο παλιά παιχνιδάρες του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ατλέτικο Μαδρίτης 4-4 από 1-3. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ ποτέ, ήθελε ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε κάποιον μεγάλο για να είναι μεγάλος? Ο ΠΑΟΚ ήταν πάντοτε μεγάλος. Η ιστορία του το αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Οπότε μην πάμε σε
διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν άλλη πορεία και λέμε άλλα για να αδικούμε την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είτε έχει επενδυτή είτε έχει το λαό του, είναι πάντοτε μεγάλος και προχωράει. Άλλωστε μέσα στην Τούμπα περάσαν οι τρεις μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές σε αυτό το πλανήτη. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο Κρόιφ, ο Σοάρες, ο Πόλστερ, ο Ρουμενίγκε, περάσαν παιχταράδες και ο ΠΑΟΚ αντιστάθηκε. Οπότε μην περνάμε άλλα μηνύματα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πάντοτε μεγάλος. Το 6-1 στις Σέρες με τον Ολυμπιακό ήθελε επενδυτή ο ΠΑΟΚ εκείνη την ημέρα για να βάλει τα 6. Που μπορούσε να βάλει και παραπάνω. Το 0-4 στο Καραϊσκάκι, που είναι οι δύο μεγαλύτερες εντός και εκτός έδρας νίκες και ήττες στο Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ, ήθελε επενδυτή για να τα κάνει ο ΠΑΟΚ αυτά. Όχι, αλλά ο ΠΑΟΚ με τον επενδυτή κατάφερε να θωρακίσει την ομάδα απέναντι στο ποδοσφαιρικό σύστημα. Για μένα. Εντάξει, δεν το χρειαζόταν τόσο, εν πάση περιπτώσει. Όχι ότι δεν πρόσφερε και δεν θωράκισε αυτό που λες, αλλά δεν χρειάζεται. Η μεγάλη ομάδα είναι μεγάλη ομάδα. Μπορεί να σου πω κάτι τελευταίο. Καταλαβαίνω την άποψή σου για τη λαϊκή βάση και επειδή την χάνει να δηλώνω αριστερός, δεν ξέρω αν είμαι πραγματικός αριστερός, μ' αρέσει η λαϊκή. Μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Τα μπλέκουμε, εντάξει. Άλλο η λειτουργία. Επειδή μιλάει για λαϊκή εξουσία, τέλος πάντων, παιδί μου. Και άλλο η ιδεολογία και οι μορφές αυτές. Ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Το 18, όταν έχασε το πρωτάθλημα που σου κάναν την πλάκα με τον Όσκαρ Γκαρθία και μετά με τον μπάσιμο του Σαββίδη στο γήπεδο, δεν καταλαβαίνεις ότι μέχρι τότε δεν σε θεωρούσαν ικανό να σπάσει το σύστημα, ότι δεν σε αφήνει να πάρει τίποτα? Όχι, όχι. Αυτά είναι επικοινωνιακά. Ο ΠΑΟΚ έχασε πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα με την Παναχαϊκή με 3-5. Τι έφταιγε τότε εκεί? Ήτανε να γίνει. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει το οποιοδήποτε απρόοπτο. Το οποιοδήποτε από εκεί που δεν το περιμένει. Το ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, όποιον να ρωτούσε εκείνη την ημέρα που ήταν μέσα στο γήπεδο, που ζούσε, που ήταν στα δρόμενα, πίστευε ότι θα έρθει αυτό το σκόρ το 3-5. Παρότι και η Παναχαϊκή είχε ομαδάρα, το Δαβουρλί, τον Άιμνηστο και όλους αυτούς. Ποιος πίστευε εκείνη την ημέρα ότι θα έρθει αυτό το σκορ? Το ποδόσφαιρο αυτή είναι η γοητεία του. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο επενδυτής ή ο λαός ή μη επενδυτής ή πώς θα έχει μια σύνθεση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλος. Η ιστορία του είναι πάντοτε μεγάλος και μεγαλύτερος ο λαός του. Γι' αυτό και κάνει πιο μεγαλύτερη την ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το δόγμα, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Προχωράει. Θα πάει στη Φιλαδέλφια, θα ρίξει 2-3-4 τεμάχια, θα πάρει το διπλό, θα συνεχίσει πρώτος, θα έρθει η ηρεμία, η αποφόρτιση, θα πάει στην Ευρώπη και συνεχίζουμε και να είμαστε καλά. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ούτε συστάσεις, ούτε έχει να αποδείξει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι, είναι ο λαός του και είναι μια προσφυγική ομάδα που πάντοτε τη θέλουν όλοι γιατί παίζει μπαλάρα. Να είσαι καλά. Σύμφωνο, ευχαριστώ. Γεια σου. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Καλησπέρα. Γεια σας. Έλα, ο Χρήστος είμαι. Καλησπέρα. Έλα, Χρήστο. Καλησπέρα. 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 Ακούγομαι καλά? Ναι, σε ακούγεσαι καλά. Μια χαρά ακούγες. Λοιπόν, επειδή Αντώνη δεν άκουσα τον πρόλογο σου από την αρχή και έτσι στη μέση κάπως έβαλα την εκπομπή να πίσω, ήθελα να ρωτήσω τους Αριανούς, τους έχεις πει θα πάρουν το πρωτάθλημα, τους ανεβάσεις λίγο το όχι, ειδικό. Δεν τους το έχω πει αυτό. Πες. Δεν το λέω, όχι. Δεν λέω ψέματα. Περιμένω από τον Γκλεωμένη, από τον Τζικ Μικ, αυτό το σώμα εκεί πέρα και από τον άλλο από την Αμερική, από εκεί από το Μανχάταν που παίρνει από το Λος Άντζελες που είναι. Λοιπόν, ναι. Αυτοί όλοι την μπάλα και μιλάνε για ποδοσφαιρικά και πραγματικά έχω πάθει μεγάλη πλάκα όταν μιλάνε για ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί πραγματικά αυτοί πρέπει να γίνουν προπονητές και αναλυτές. Λοιπόν, τους περιμένουν να μου πούνε ότι θα πάρει ο Άρης στο πρωτάθλημα, είναι πρώτη, θα είναι πρώτη, και κάποια άλλα πράγματα. Μαδάρα, παιχταράδες, προπονητάρες, έχουν καιρό χλωτάπιντα τώρα εκεί, το θέλουν να παίζουν παιχταράδες, έχει βάλει ο Καρυπίδης ένα χλωτάπιντα εκεί πέρα στο γήπεδο του Χαριλάου. Τι να σου πω, να πούμε, είναι για να παίζουν μόνο παιχταράδες. Ο Μέση εκεί δεν μπορεί να παίξει. Είναι πολύ χάλι το γήπεδο. Κάτι τέτοιο ακούμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Διαφωνείς το που λέω? Τι να πω, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον Άρη. Βέβαια, φυσικά, γιατί μην υπάρχει? Υπάρχει για πρωτάθλημα ο κόσμος.
Αυτοί είπαν για πρωτάθλημα. Τι λέμε τώρα. Περιμένω να τους ακούσω να πούνε τώρα, ξέρω εγώ, παιχταράδες, θα ρίξω 7, θα ρίξω 4, θα ρίξω 3, θα μπει εκείνος, θα μπει ο άλλος, μάλλον όχι εκείνος να βάλει εκείνον, να βάλει τον έναν, να βάλει τον άλλον, γιατί ξέρουν από ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλά. Τους περιμένω να τους ακούσω, γιατί πραγματικά μαθαίνω κι εγώ. Μαθαίνεις μπάλα, έτσι, μπράβο, ρε. Να και κάτι χρήσιμο. λοιπόν, ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, και αλλά κρίμα, πρέπει να τους το λες κάθε μέρα ότι ο Άρης είναι πρωταθλητής Ελλάδος το 25. Αυτό πρέπει να το λες, Αντώνη, γιατί πρέπει να το επιθυμίζεις κάθε μέρα. Δεν είναι σωστό. Θα δούμε. Δεν θέλω να τους λέω πράγματα που θα τους κάνω να νιώθουν ότι θα ζήσουν μεγάλες στιγμές και τελικά να απογοητευτούν. Πέρυσι έλεγα για το κύπελο και στο τέλος, στο τέλος ο Άρης μας ευνηδίασε όλους αρνητικά με την απώλεια του κυπέλου. Εντάξει. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Καλά κάνεις και δεν το λες, γιατί πρόσεξε λίγο. Ο Άρης ξέρει τι κάνει. Ανεβαίνει ψηλά, όπως είπε, να κρατηθεί ψηλά, γιατί στο τέλος πρέπει να κρατήσει την πέμπτη θέση. Μην παλέψει με τον Ατρόμητο, με κανένα αστέρα και χάσει και την πέμπτη θέση και πάμε για έκτη. Πρόσεξε, δηλαδή μιλάμε για τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Καλά, το λες, καλά κάνεις και το λες. Γιατί ο στόχος αυτός είναι. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ούτε μία στο ένα δισεκατομμύριο από τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες, από το Big Four, γιατί Big Four υπάρχει, δεν υπάρχει Big Five, αυτό το ξεχάσει κάθε Αριανός. Αυτά τα Big Five και τα Big Six να πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ένα στο δισεκατομμύριο ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα μείνει έστω μία από αυτές εκτός τετράδας. Θα πρέπει να πέσει ο ήλιος κάτω και να ανεβεί κάτι άλλο πάνω. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Όσο και να το παίζουν και να βλέπουν την ομαδάρα. Εγώ αυτό βλέπω. Και στο είχα πει από την αρχή ότι Πέμπτη θα παλέψει με τον Ατρόμητο. Αυτό αν το θυμάσαι. Όπως σου είχα πει από την πρώτη πριν να ξεκινήσει η αγωνιστική και τη Super League αλλά και τη Super League 2, δεν ξέρω αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι θέλουν να προωθήσουν τη Λάρισα. Στο είχα πει, θυμάσαι. Ναι, το ξέρω και εγώ το βλέπω. Και με κοροϊδεύες. Λοιπόν, το βλέπω. Και με κοροϊδεύει και τόσο ο Νίκος, το παλικαράκι, το μικρό, ο νεαρός που βγαίνει και που βγαίνει σε δακρυ, ναι, ναι. Με δούλευε. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα στα λέω όπως έχουν και έχω μάθει πολλά πράγματα, ότι η Λάρισα θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα πει σαν δεύτερος δεν ξέρω. Είναι τώρα τα Γιάννα, θα είσαι εσύ. Καλά, το να είναι δεύτερος δεν λέει και τίποτα. Τι να το κάνουμε δεύτερος. Δεν λέει και τίποτα. Ο σκοπός να είσαι πρώτος. Αλλά βλέπεις τα πράγματα πως πάνε. Εντάξει. Όσο για την Κυριακή, όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, φυσικά όχι 4, 14 θέλω να ρίξω. Πιστεύω, αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι συγκεντρωμένος και ο Λουτσέσκο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, σωστή ενδεκάδα, σωστές αλλαγές, πιστεύω το μάτσο το θα το πάρω. Έτσι, αν δεν το πάρεις τι γίνεται. Αν δεν το πάρεις. Δεν χάνεται τίποτα φίλε μου Αντώνη Κουλαλή. Αν δεν το πάρω δεν χάνεται και τίποτα. Είμαστε στην 7η αγωνιστική. Ναι αλλά υπάρχει μια γκρίνια ότι έχασες από τον Άρη, έχασες από τη Στεάουα. Υπάρχει όχι. Εγώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δες τα επόμενα παιχνίδια λίγο πως έρχονται οι αγωνιστικές. Πάνε πρώτος θα είμαι. Δες τα λίγο. Δες τις επόμενες αγωνιστικές 8η, 9η, 10η. Θα καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Φυσικά θέλω να κερδίσω και πιστεύω θα κερδίσω. Ή τουλάχιστον αν δεν κερδίσω να πάρω το Χ. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, στόπα, αν ο Λουτσέσκου κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και κατεβάσει την εντεκάδα όπως πρέπει να την κατεβάσει, να πέσει με τις παιχταράδες και να μην κάνει τα δικά του τα κολλήματα, λοιπόν, και σωστές αλλαγές σε σωστό χρόνο, λοιπόν, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να φοβηθεί γιατί έχει ανώτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Εντάξει. Ναι, να δούμε. Okay. Το διπλό δεν είναι πολύ μακριά, αρκεί να το πιστέψουν και να κάνουν τις σωστές κινήσεις όπως πρέπει να κατέβει η ομάδα. Μην δω τώρα αρχίζει παίζει ΣΒΑΠ, ΣΒΟΠ και κάτι άλλο να πει μέσα και σου μπορεί να τους δεις, γιατί αμφιβάλλεις ότι θα παίξει ο ΣΒΑΠ ή ο ΣΔΟΕΘ. Εγώ λέω θα παίξει κάποιος από αυτούς. Κοίταξε, έχω παιχτάρα τον Καμαρά και θα παίξει ο ΣΒΑΠ. Σε ρωτάω, έχω τον Καμαρά και θα παίξει ο ΣΒΑΠ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να είσαι εντελώς. Μπορεί να παίξει ο Καμαρά και ο ΣΒΑΠ, να παίξετε πιο αμυντικά. Γιατί να παίξω Καμαρά, να παίξω Καμαρά με τον Οσδόβ, γιατί να παίξω Σβάμπ, δεν κατάλαβα. Τι, γιατί ο Σβάμπ είναι πρώτος κόρες. Να παίξω ο γιατί πρώτος κόρες σου είναι. Δηλαδή, ποιος Μπακαγιώκο τον είδε στο Μπακαγιώκο με τον Λιβαδιακό, ρε. Περπατού σερνότανε. Λέω ένα παράδειγμα σου λέω. Για πώς να παίξει ο Μπακαγιώκο αφού σερνότανε. Τι παράδειγμα μου λες. Το ότι σερνότανε ο Μπακαγιώκο ήταν γιατί ακόμα τώρα έχει έρθει και τώρα έχει και διακοπή. Δεν ξέρουμε τι φτιάχνουν. Τώρα στη διακοπή δούλεψε, θα είναι πανέτοιμος. Τι λες. Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ σου λέω τώρα ενδεχομένως ο προπονητής θα δει η μία είναι να μπει ο Καμαρά. Τώρα ποιος θα είναι το δίδυμο εκεί πέρα θα πρέπει να το δει αυτός. Ωραία, αυτός που θα δούμε. Είναι ο καλύτερος. Θα τα μάθουμε αυτά πριν τον αγώνα και θα ζητήσουμε. Να είσαι καλά.
Ναι, η ομάδα πιστεύω να είναι εντάξει. Θα τα πούμε αυτά και τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, έχουμε μέρες μπροστά. Γεια. Περιμένω τους αναλυτές να ακούσω για να μάθω. Τους αναλυτές Αργιανούς, ναι, ναι, να σε καλά, γεια. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, τι κάνεις. Ο Πάνος είμαι από Σουηδία. Έλα, γεια σου. Από Σουηδία με καλείς τώρα ή από Καναδά. Όχι, από Σουηδία είμαι ακόμη. Τι μου κάνεις. Καλά, εσύ τι κάνεις. Σε ακούω. Τι να πω, ρε Αντώνη, να πω. Να σου πω κάτι. Λυπάμαι το μέσο Ερακλειδέα. Κι εγώ. Κι εγώ τον λυπάμαι. Παρόλο που δεν είμαι Ερακλειδέας, το ξέρεις όμως ότι η συμπάθειά μου είναι κάτι παραπάνω από... Γιατί, τι να πω ρε παιδί μου, δηλαδή αυτή η ομάδα τέτοια ατυχία, τέτοια γκίνια, τέτοια... Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω τι φταίει, τι... Δεν μπορώ να πω ειλικρινά, δηλαδή μόνο με τη φανέλα έπρεπε να μπαίνει μέσα, ας πούμε, και να κάνει πράγματα. Και να κερδίζει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι παίχτες και οι προπονητές. Πρέπει να έχεις ένα προπονητή. Ο οποίος να είναι νικητής, γεννημένος νικητής και όχι ένα προπονητή που τον ψάχνουν στα ζήτητα. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ρακλή. Κατάλαβες. Το είχα γράψει, το είχα πει και σε έναν άλλο παραγωγό τέλος πάντων ενός ανταγωνιστικού ραδιοφώνου που εντάξει είναι Ηρακλειδέας και εκείνος. Και του είχα πει ότι για μένα είναι η κύρια αιτία ίσως λέω εγώ τώρα με το φτωχό το μυαλό μου. Είναι ότι η ομάδα έχει χάσει, πώς να το πω, τη φρεσκάδα, τη σπιρτάδα και αυτό το brand name που λέμε. Ναι, η ομάδα τα έχει χάσει όλα αυτά που λες. Μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια. Αυτό. Τώρα ας πούμε μεθαύριο θα πάει στη φυσική της έδρα. Ρε φίλε, δεν μπορείς να μην έχεις μια φυσική έδρα με 5, 6, 8, 10 χιλιάδες κόσμο μόνιμα μέσα. Δεν γίνεται. Είσαι Ηρακλής τώρα, έτσι. Δεν γίνεται. Βλέπεις τον άλλον, τον Αριανό. Με τα κακά του, 50 χρόνια, 55 άτυπλος, σου λέει κύριε έχω 10.000 μόνιμα στο γήπεδό μου. 10-12 χιλιάδες, 8 ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Κι άλλους στο μπάσκετ. Παρόλο που δεν παίρνει και τίποτα στο μπάσκετ. Μέσα στο παλέ. Δηλαδή για μένα το brand name παίζει τεράστιο ρόλο. Σε συνδυασμό βέβαια και με κάποιες καλές μεταγραφές. Τώρα αυτοί τώρα δεν παίχνουν για να παίζουμε. Δηλαδή τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτε. Έτσι η διοίκηση είναι που τους έχει φέρει, δεν ξέρουν τι σημαίνει Ηρακλής. Δεν ξέρουν με την έννοια του ότι ίσως να μην έχουν ζήσει τα παλιά μεγαλεία της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90 ας πούμε. Εγώ δεν έζησα το 70 και το 80, εντάξει, δεκαετία του 80. Όταν η ομάδα εδώ και 10 χρόνια δεν έχει καταφέρει να ξανααποκτήσει την έγκλη της να είναι στην κατηγορία που είναι η φυσική της θέση, στο τέλος η φυσική θέση καταντάει αφύσικη. Δηλαδή πρέπει η ομάδα να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν, εντάξει. Ακριβώς, πρέπει να επιστρέψει. Ακριβώς, γιατί μετά σε βλέπει ο άλλος και δεν σε φοβάται. Σε βλέπει ας πούμε κάτι ομάδες, δεν θέλω να πω ονόματα για να μην φανώ ας πούμε ότι υποτιμώ τις συγκεκριμένες ομάδες. Και σου λέει εντάξει ρε φίλε, ποιος είναι ο Ηρακλής τώρα. Εντάξει, πέρσι πριν 3-4 χρόνια ήταν τη Γάμα Εθνική. Ανέβηκε πρόπερσι πριν από 2 χρόνια, εντάξει. Και εγώ ομάδα Β' Εθνική είμαι. Τι έγινε δηλαδή. Ναι, έτσι. Κατάλαβε. Κάτι δράμες, κάτι ξέρω, κάτι πιερική, κάτι... Τι να πω τώρα. Ναι, έτσι. Σε ό,τι αφορά, σε εξάκουσα λιγάκι στην αρχή, πιστεύω ότι και να χάσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, δεν νομίζω ότι θα του κάνουμε τίποτα του προπονητή, με την έννοια του ότι εντάξει, θα είναι μία ήττα μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, οποιοδήποτε από τον Big Four και να παίξει και να χάσει με κάποιον άλλον, δεν είναι αυτή τη στιγμή, πάνω όπως δέχομαι τα πάντα για τον Ηρακλή και συμφωνώ σε αυτά που είπες, ότι σιγά σιγά χάνει την ισχύ του το brand name Ηρακλής και πρέπει να φροντίσουν οι παράγοντες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ο κύριος, εγώ δεν πιστεύω με τον κύριο Μονεβασιώτη και θεωρώ ότι όχι απλά θα διασώσει τον brand, αλλά θα το κάνει πολύ ισχυρό. Στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι άλλο το θέμα. Στον ΠΑΟΚ υπήρξε μια κατάσταση στα πρόθυρα, δεν την πω κρίση, στα πρόθυρα της κρίσης. Αυτή η κατάσταση έχει μείνει σε ένα στάδιο, θα έλεγα, μεταβατικό, όπου θα γυρίσει σε ηρεμία ή θα γυρίσει σε μεγαλύτερη γκρίνια. Οπότε αν ο ΠΑΟΚ χάσει την Κυριακή, θα υπάρξει γκρίνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέμε. Να σου πω κάτι, Αντώνη, να σου πω κάτι μεταξύ μας τώρα. Όλοι βλέπουν ότι και ο ΠΑΟΚ του κάθισαν και κάποιες συγκυρίες την περσινή χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα. Θες το τελευταίο, την κεφαλιά του Φετβαζίδη.
θέλεις οι 3-4 αγώνες που έδωσε η Τρίτη στην έδρα του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε φίλε. Να δώσεις 3-4 τελευταίους αγώνες με τους συνεκδικητές σου στην έδρα σου. Δηλαδή ο Τζον Τάρα μας να είσαι και που παίζει ο άνθρωπος καζίνο και είναι καρά επαγγελματίας και να πάει να το παίξει στα ζάμια στη ρουλέτα, δεν το φέρνεις αυτό, ρε φίλε. 3-4 παιχνίδια στην έδρα σου. Δηλαδή θέλει τεράστια τύχη. Αλλά τέλος πάντων τον κάθισαν και κάποια αποτελέσματα, τον κάθισε και το 1-1 στη Λαμία. Σου ανέφερα 2-3 περιστατικά. Δεν μου λες κάτι τελευταίο, μια ερώτηση. Επειδή... Ωραία. Μια ερώτηση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν του κάθισε να πάρει το πρωτάθλημα, είναι ο πρωταθλητής, πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Η ΑΕΚ της χάθηκε το πρωτάθλημα στα χέρια του. Ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, αλλά θέλει πρωτάθλημα. Και η ερώτηση μου είναι πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Ποιον βλέπεις φαβορί για το πρωτάθλημα εσύ φέτος? Κοίταξε, με την κίνια που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βλέπω ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Βλέπω. Οι άλλοι δεν έχουν δυνάμεις για να. ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είναι στην πώς να το πω, έχει μια μεταβατική περίοδο τώρα. Φυσικά και δεν πιστεύω ότι ο Ηλιόπουλος θα έχει καμία σχέση με το Μελισσανίδη. Ο Μελισσανίδης είναι ο άνθρωπος, ξέρει μπάλα, ξέρει πολλά πράγματα, είναι τεράστιος, είναι πλανήν για την ΑΕΚ. Δεν πιστεύω ότι στο σύνολο δηλαδή ο άνθρωπος μακάρι να πάρει και το ευρωπαϊκό που λέει ο λόγος. Αλλά δεν νομίζω ότι στο σύνολο... Ευρωπαϊκό δεν μπορεί να πάρει γιατί η ΑΕΚ αποκλείστηκε από μια ΝΟΑ. Εντάξει, άστο. Του χρόνου. Ναι, ναι. Του παραχρόνου. Ναι, ρε, πλάκα, εντάξει. Στο σύνολο λοιπόν, αν μείνει 4-5 χρόνια, τότε λες, τα χρόνια που θα μείνει ο Ηλιόπουλος με τα χρόνια που έμεινε ο Τίδρης, και θα δεις ότι το πηλίκο είναι καμία σχέση. Θα δούμε, πολύ διάστημα. Κάτσε να δούμε, θα πούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, να σε καλά. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα συνέλθει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, δεν είχε αγώνες το καλοκαίρι. Ναι, δεν είχε. Δεν είχε, αλλά σου είχε τότε την ευκαιρία να οργανωθεί και να κάνει ό,τι μεταγραφές ήθελε. Εντάξει, θα δούμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Έπεσε ο φίλος. Εδώ στη δική μας ομάδα παίζουμε μπάλα κανονικά, παίζουμε μπάλα εξαιρετικά με τη δική σας παρουσία. Καθημερινά η μπάλα μπαίνει στα αντίπαλα δίκτυα και αυτό είναι το πιο θετικό, ότι η εκπομπή σκοράρει και σκοράρει χάρη στη δική σας δυνότητα μάλλον στο σκοράρισμα. Πάμε γρήγορα και στο Viber και στις γραμμές. Να πω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας πριν διαβάσω μηνύματα και αμέσως μετά πάω στις γραμμές. FM κενό το μήνυμά σας στο 54222. Μέσω Viber 6945-287-888. Περιμένει φίλος στο Viber. Αυτό θα βγει τώρα μόλις κλείσει. Μπορείτε να καλέσετε στο Viber ξανά. 6945-287-888 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλείτε κανονικά από τώρα και πάλι. Καλέστε τώρα, γεμίστε το κέντρο. Είναι 2-3 κανάλια ελεύθερα. Καλέστε για να γεμίσετε και αυτά. 2310-287-888. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. Για πάμε στο φίλο στο Viber. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Αντώνη. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Τι γίνεται, καλά? Καλά. Επιτέλους, από Viber. Και σε ακούμε καθαρότατα. Έλα, ακούμε. Ωραία. Για τον Ηρακλή να σου πω. Πες μου. Πιστεύω ότι η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Και γυρνώντας στο Καφτατζόλιο θα αλλάξει και το κουμπί ίσως. Είναι η δική μου και τελευταία ελπίδα. Και ο Ηρακλής ήταν άτυχος που δεν είχε την έδρα. Πώς? Είναι η τελευταία μας ελπίδα, λέω, να αλλάξει το κουμπί έστω με το Καφτατζόλιο, να δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα, ναι. Ναι. Δεν σου λέω να βγεις πρώτος, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Καλά, δύσκολο αυτό. Ναι, γιατί οι άλλοι είναι πολύ δυνατοί, ναι, αλλά τουλάχιστον να κάνει την πρώτη του. Έχει κάνει νίκη? Όχι, δεν έχει κάνει νίκη. Τελευταίος είναι να βαθμός. Κάνει νίκη και να... Ναι, και να πάρει και μια ψυχολογία. Να ηρεμήσει η ομάδα, να ηρεμήσει ψυχολογικά η ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Μισό λεπτό, κύριε, σε διακόψω. Η Χαλάστρα είναι ένα γήπεδο πολύ μικρό και πολύ κλειστό γήπεδο. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και προπονητές και άνθρωποι του ποδοσφαίρου και εσύ ακόμα και ο καθένας, δηλαδή και οι φιλάθλοι, ότι όταν μια ομάδα έχει παίχτες οι οποίοι δεν στερούνται ποιότητας, δηλαδή είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, ένα μεγάλο γήπεδο σου δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με τους αντιπάλους. Δηλαδή ένα μικρό γήπεδο κλειστό δεν σου αφήνει να αναπτύξει τις δεξιότητες τόσο εύκολα. Ένα μεγάλο γήπεδο στο Καφτατζόγλιο είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή και για τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι να παίζει τούπα και να πηγαίνει να παίξει, ξέρω εγώ, στην προοδευτική στον Κορυδαλό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Αυτό εξηγώ. Ποια προοδευτική? Αν ήταν μακριά, λέω. Αν στο Λεβαδιακό. Ναι, αυτό, μπράβο. Να, ένα παράδειγμα. Κλασικό. Μα είναι δυνατόν τώρα, έτσι, αυτή η έδρα να είναι στην ΑΕθνική? Είναι, δυστυχώς. Φτάνει πια.
Φτάνει, ναι, φτάνει πια με τους κομπότιδες. Τουλάχιστον η Λάρισα είναι ένας αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ κακός, Τσιμπούρη, όπως και ο Ηρακλής. Είναι ομάδες που δεν θα περνάει εύκολα ο ΠΑΟΚ από εκεί, σε σύγκριση με, ίσως με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αλλά η Λάρισα έχει ένα γήπεδο ωραίο. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο με τον Ηρακλή. Είχε την ατυχία να φάει ένα γκολ ο Ηρακλής στην αρχή, που του χάλασε όλα τα σχέδια. Δεν λέω ότι θα νίκαγε, αλλά δεν θα φάγε, δεν θα τρώγε και την. Καλά, είναι θέμα ατυχία, θέμα ικανότητα. Ήταν κακό να αντιδράσουν, αλλά τέλος πάντων. Είδα έδρα όμως. Είδε έδρα. Η Λάρισα είναι brand name και αυτή, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι μεγάλο όνομα. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Είναι ευαδιακός. Έτσι ακριβώς. Καμία σχέση. Είναι μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Φτάνει πια με το κομπότι. Φτάνει με το κομπότι. Έτσι θα την κάνουμε. Ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αν γυρίσει ο Ηρακλής, η Λάρισα, τα Γιάννα. Και φύγουν κάτι κομπότι στην Ελλάδα, θα κάνει μια πολύ ισχυρή λίγκα, πραγματικά. Βλέπεις όμως ο κομπότι εκεί. Τσιμπούρι με το Μελισσανίδη εκεί παρέα και σου βγαίνουν οι αγγλίδες, ας πούμε, και σου λένε τα δικά τους. Και αυτό και αδικούμαστε και κάνουμε και ράνουμε. Φτάνει ρε παιδιά τσάκι με το κομπότι επιτέλους. Φτάνει, ας πούμε, δεν πάει άλλο. Με τον ΠΑΟΚ πώς θα βλέπεις, για πες τώρα με τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Δύσκολα και οι συγκυρίες με τον ΠΑΟΚ δεν του πάνε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά ο ΠΑΟΚ. Και απλά είναι, εγώ πιστεύω είναι μεγάλη ομάδα, είναι φανέλη. Να σου πω κάτι, Στάθη, άμα είναι θέμα συγκυριών, ναι. μην ανησυχείς. Αλλά δεν είναι θέμα συγκυριών και είναι πιο βαθιά θέματα, τότε να ανησυχείς. Τι άλλο πιο βαθύ, το ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω τι να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα ποδητήρια. Το μόνο πρόβλημα που ακούω εγώ στα ποδητήρια, ναι. που ίσως να υπάρχει, είναι με τον Ντεσπότοφ. Με τον Ντεσπότοφ, αλλά δεν νομίζω ότι επηρεάζει όλη την ομάδα αυτό. Δηλαδή ένα συγκυριακό πάλι, πρόσεξε θα σου πω, είναι ότι ο Μπράντον δεν είναι καλύτερος, ας πούμε, του Τσάλοφ ή του Σουντάλη. Mm-hmm. Όμως η τετράδα μπροστά που είναι Τάισον, Ζιβκοβιτς, Μπέλιας και Μπράντον είναι μια τετράδα η οποία βρίσκεται με κλειστά μάτια. Και συγκυριακά το να τραυματίζεσαι τέλη Αυγούστου και να σπάει αυτή η τετράδα, το δέσιμο της τετράδος, η χημεία, ήταν κακό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί άλλο το να βλέπανε οι δύο φορ, οι καινούργοι, οι νεόφερτοι, πώς παίζει η ομάδα όλο το Σεπτέμβρη με το center φορ της, και άλλο να μπαίνουν αυτοί να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και να μην ξέρουν. Γιατί αυτοί ήρθανε όταν ο Μπράντον ήταν εκτός. Ήδη. Δεν έχουν προλάβει, εγώ νομίζω, μάτς. Άρα τώρα, ποιος θα κατέβει φορ την Κυριακή με την ΑΕΚ. Ο Μπράντον δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος. Και ο Λουτσέσκου δεν βάζει παίκτες. Εκτός και αν έδειξε στην προπόνηση ότι μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Τι να τον βάλει για 60 λεπτά. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι Τσάλοφ θα κατέβει. Ο Τσάλοφ. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Ξέρω εγώ. Αυτός μπορεί να βάλει και τον Τσουντάλη. Είναι ο Λουτσέσκου, μπορεί να σου κάνει την έκπληξη. Εσύ τώρα, μέχρι τώρα, έχεις καταλάβει, για να πάμε και στον επόμενο, έχεις καταλάβει κάποια διαφορά ποδοσφαιρικής πρακτικής, δηλαδή πώς παίζει ο ένας, πώς παίζει ο άλλος, μεταξύ τη Σουντάλη και Τσάλοφ? Τι σου δίνει παραπάνω τη Σουντάλη, τι σου δίνει περισσότερο Τσάλοφ? Τη Σουντάλη είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου κάνει και την μπούκα. Mm. Είναι πιο πολύ στην ατομική ενέργεια. Ενώ ο Τσάλοφ είναι πιο συνδυαστικός. Και τεχνίτης. Και οι δύο τεχνίτες είναι πιο συνδυαστικός. Ίσως γιατί είναι η ρωσική σχολή πιο συνδυαστική, η σοβιετική. Κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι πιο χρήσιμος αυτή τη στιγμή? Και οι δύο χρήσιμοι, αλλά ποιος είναι πιο χρήσιμος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Από τους δύο. Ναι, ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο αυτή τη στιγμή? Που λείπει ο Μπράντον Τόμας, που η ομάδα παίζει. Ναι, 50-50. 50-50 είναι, δηλαδή. Ωραία, μάλιστα. Okay. 50-50, εγώ δεν βλέπω κάτι να ξεχωρίζει. Δυστυχώς. Και να λέω αυτός. Πάντως, αν βρει ο Μπράντον Τόμας τα πατήματά του και καθιερωθεί ο Μπράντον Τόμας και αυτοί οι δύο περάσουν στον πάγκο, δεν θα είναι ένα περίεργο σκηνικό? Γιατί αυτοί οι δύο ήρθαν σαν παιχταράδες. Θα είναι ένα μείον. 6 εκατομμύρια στοιχείς. Αλλά θα μπουν και αυτοί. Θα μπουν. Απλά ήταν ατυχία συγκυριακά ότι δεν είδανε πως παίζει η ομάδα. Δεν γίνεται να παίζουν βασικοί και ο Μπράντον Τόμας και ο Τσάλοφ. Μέρα με τη μέρα. Ναι. Ναι, δεν γίνεται να παίζουν βασικοί δύο φορ. Ναι, άλλο λέω. Δεν γίνεται να παίζουν βασικοί δύο φορ. Και ο Μπράντον Τόμας και ο Τσάλοφ. Ή και ο Τσουντάλη και ο Τσάλοφ. Δεν γίνεται. Ή ο Τσάλοφ και ο. Όχι, ένας από τους τρεις θα παίζει. Ένας από τους τρεις θα παίζει. Το ζήτημα είναι ότι αν είναι ο Μπράντον Τόμας αυτός, κάτι θα σημαίνει αυτό. Συμφωνείς? Ναι, ότι δεν ήταν καλές οι μεταγραφές. Ότι δεν ήταν οι καλύτερες επιλογές, δεν αλλάξαν επίπεδο τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό. Α, δούμε. Μπορεί. Να τα πούμε και το Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Πάντως να πω και κάτι, ότι ναι, που λένε οι εξήγησες ότι μας το έδωσε ο Ολυμπιακός, γιατί δεν προλάβα να το πω την άλλη. Απάντησα σε αυτό. Και σε αυτούς δεν το έδωσε. Με το 18, όταν έφυγε ο Ολυμπιακός από το γήπεδο,
με τον Όσκαρ Γκαρθία. Τότε ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Ενώ τώρα που τους νίκησε στο Καραϊσκάκι ήταν κακός. Τότε πραγματικά τους βοήθησε. Μια ερώτηση πολύ. Έχεις δίκιο. Τότε τους βοήθησε πάρα πολύ. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Τότε τους βοήθησα στα ίσια. Είπα ότι εγώ φεύγω από το γήπεδο για να το πάρετε. Σωστός. Ενώ εδώ απλά έπαιξε και τους νίκησε. Που δεν και στο Καραϊσκάκι εμάς μας έσκησε. Δεν μας νίκησε εμάς μέσα στο Καραϊσκάκι στα play-off. Ναι, 2-0. Δεν χάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και τι, τον κερδίσαμε στην Τούμπα και ήταν έξι. Έτσι πρέπει να μιλάμε για καλό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός. Αν μιλάμε για σοβαρό πρωτάθλημα, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Παίρνει πάντα διπλό. Μα παίρνει πάντα διπλό μέσα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός. Ήταν εύκολο για τον Ολυμπιακό όταν είχε ένα τελικό μπροστά του και είχε, έπαιζε, νομίζω, ήταν ανάμεσα στην Άστον Βίλα τα παιχνίδια. Το παιχνίδι στην Τούμπα. Πρόσεχε, νομίζω ότι είχε μέσα έξω Άστον Βίλα. Είχε παίξει ήδη ένα μάτσο με την Άστον Βίλα και στη μέση ο ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι, ναι. Και στη μέση ο ΠΑΟΚ, ναι. Και περιμέναν οι αεξίδες, θέλαν τι. Δηλαδή να βάλει, να πάει να φορτσάρει για να νικήσει τον ΠΑΟΚ διπλό, να παίξει εντάξει, στο, στην ένταση με την. Όχι, δεν φόρτσαρε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι αεξίδες. Δεν φόρτσαρε, αυτό είναι το πρόβλημά του. Όπως και οι Αριανοί που μου παίζανε με τον Εθνικό και εμείς παίζαμε επίπεδου Champions League παιχνίδι στη Γαλατά. Γιατί θα μπορούσε να είναι και παιχνίδι τη Champions League αυτό. Εγώ το είπα ότι εκεί άδειασε πολύ σε ενέργεια και το έλεγα και πριν το μάτς με τον Άρη ότι είναι το μεγάλο μειονέκτημα. Τα έδωσε όλα. Ακόμα άδειο είμαι από αυτό το παιχνίδι. Ακόμα από αυτό, από αυτό το παιχνίδι ακόμα άδειο είμαι. Αυτά είναι. Α, τα ακόμα πούμε. Περιμένω να δω τον backup από αυτό το παιχνίδι. Α, δεν έχουμε και κάνει ακόμα backup. Να τα πούμε και τι επόμενε μέρε. Να σε καλά. Αυτό το παιχνίδι. Γεια σου. Καλό. Ναι, και ψυχολογικά. Τα λέμε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου. Πάμε γρήγορα στον επόμενο. Το Viber ελεύθερο τώρα μπορεί να καλούν οι επόμενοι φίλοι που πήραν και δεν βρήκαν γραμμή, μπορούν να πάρουν τώρα και να πιάσουν γραμμή. Πάμε, γεια σας. Έλα ρε φιλαράκι. Έλα ρε, τι κάνεις. Λοιπόν, καλησπέρα Αντώνη, σε όλους τους φιλάθλους, όλων των ομάδων και το Ηρακλή, special του παππού και του Χριστάρα που χάρηκα παππού, που τον άκουσα. Αλλά επέτρεψέ μου, φίλε Χρήστο, δεν είσαι ακόμα σε φόρμα. Ανεβαίνεις όμως, δείχνεις ότι ανεβαίνεις. Και το λέω εγώ που σου ξέρω ότι εδώ μπαίνεις και σκοράρεις, όλο χατρίκα έκανες. Τώρα ανεβαίνεις όμως. Να είμαι ήσυχος ότι θα φορτζάρεις επόμενα μάτς. Πόσο έχει, quiz σου βάζω, πριν πεις οτιδήποτε. Να. Πόσο έχει το εισιτήριο στον αγώνα Ηρακλής Κεραμίδη την Κυριακή στο Πέταλο. Τι, Ηρακλής Κεραμίδη στο Πέταλο. Ναι, την Κυριακή στο Πέταλο. Κατά το αύριο. Ναι, ρε. Άρα θα παίξετε εκεί, θα χρησιμοποιήσετε ναι. Πάλι, το φτιάξα. Τι πόσο έχει το πέρατο, λογικές τιμές, πόσο θα έχει, 30 ευρώ, 20 ευρώ. Άντε να το βάλει 30 ο πρόεδρος, γιατί να βάλετε λίγο παραπάνω με το κεραμικό. 25 ευρώ, 25 ευρώ έχει, 25 ευρώ. Εντάξει, λογική, εντάξει, δεν είναι και κάτι ρε φίλε, κάτσε πόσο θες. Περίμενε λίγο πριν συνεχίσουμε, γιατί πέρασε και θέλω να με συνεπείς με αυτά που πρέπει να λέω. Λοιπόν, πόσο θες να έχει. Εντάξει, 25, φυσιολογικό είναι, ναι. Θανάση, ο Χρήστος με πρίζει εδώ με SMS συνέχεια ότι θέλει να συνομιλήσει, θα σου δώσει λέει, το τηλέφωνο σου. Πώς θα γίνει αυτό, λοιπόν, με πάρεις μετά το κλείσιμο. Θα το κανονίσω. Θα με πάρεις μετά το κλείσιμο ή άλλη μέρα, πώς θα το κάνετε. Θα σε πάρω εγώ, θα το κανονίσω, Χρήστο, θα το κανονίσω. Ωραία, πάρε μένα κάποια στιγμή στον σταθμό και πες μου. Αυτό θα σου δώσω το κινητό. Εντάξει. Λοιπόν, να μην χάνουμε τώρα γιατί δεν είναι. Ναι, περίμενε λίγο πριν. Για να μην χάνουμε, επειδή πρέπει να πω λίγο του χορηγού και μετά θα σε ακούσω καθαρά. Α, εντάξει, πες. Δώσ' μου 2 δευτερόλεπτα. Ναι, 2 δευτερόλεπτα. Όσο θε. Λοιπόν, του ξέρει χορηγού, τη φόμη την ξέρει. Την μεγάλη εταιρεία, τη στιγματική, την καλύτερη τη στιγματική. Στη Φόρμπετ λοιπόν θα βρείτε την απόλυτη στιγματική εμπειρία. Cashback, καθημερινά δώρα, πραγματικά υψηλές αποδόσεις και οι περισσότερες στατιστικές αγορές σε live events. Κατεβάζετε το app της Φόρμπετ και μπαίνετε στο παιχνίδι με ένα μοναδικό δώρο χωρίς κατάθεση. Φόρμπετ αλλάζει το παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Φόρμπετ, η απόλυτη στιγματική εμπειρία. Και φυσικά δεν ξέρω αν. Βάφεις γενικώς του Θανάση στο σπίτι σου μόνος ή καλείς μπογιατζίδες. Στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ τι κάνει, πρωτοπορεί έτσι. Και μάλιστα πλαστικό χρώμα ready από Τετραλούξ. Το πρώτο πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση για σίγουρη επιτυχία, χωρίς αραίωση, εντελώς άοσμο, με εξαιρετική πλαστικότητα. Πλαστικό χρώμα ready από Τετραλούξ. Έτοιμο, άνοιξες, έβαψες. Έχεις πάρει ποτέ αίρεση χρώματα, έχεις βάψει ποτέ τίποτα. Αναλογιστής ότι κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από 15 χρόνια. Τι ρε Μπογιάτζης είσαι. Έπεσες σε περίπτωση τώρα που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά πάνω από... Έλα να βάψω σπίτι ρε εσύ που δεν ξέρω να βάφω που να πάρει. Έλα. Γι' αυτό αυτά τα ακούω δεν μιλάω. Λέω εντάξει τώρα άνοιξες έβαψες τώρα αυτό. Οπότε κατάλαβα τετραλούξ, πλαστικό χρώμα ρέντι, τετραλούξ έτσι σταθερά.
Όχι ρε Πάκη, κάνω γκράφιτ έξω από τα γήπεδα και γράφω ΠΑΟΚ και ανώτερο. Όχι, ξέρεις τι γράφω, χίλια χρόνια Ηρακλής παππούς. Έτσι μπράβο, να το κάνεις αυτό, περιμένω το δω. Με τετραλούς χρώματα όμως, έτσι, μόνο τετραλούς. Ναι, με αυτά, δεν υπάρχει άλλο. Μου τα πρότειναν, λέει αυτά, δεν θα σβήσει ποτέ ό,τι και να γίνει. Δεν θα σβήσει ποτέ. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα ήθελα να πω κάτι, γιατί άκουσα του Μένιο που είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη ομάδα και χωρίς... Ο Σαββίδη, ναι. Ναι, αυτό νομίζω ότι δεν το... Πώς το λέτε, δεν τοποθετήθηκε σωστά. Και από το Μένιο περίμενα να τοποθεθεί, γιατί κάνει ωραίες τοποθέσεις και αγγίζει θέματα που άλλοι δεν αγγίζουν. Ναι. Απλά νομίζω ότι ο Μένιος δεν το εξέφρασε σωστά. Γιατί ήταν μεγάλος, αλλά με τον κύριο Σαββίδη πήγε πιο πάνω. Δηλαδή σταθεροποιήθηκε. Άκου λίγο, δηλαδή, να σου πω κάτι εγώ. Χωρίς Σαββίδη πρωτάθλημα δεν θα βλέπεις ποτέ. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα βλέπεις βασικά ποτέ. Έτσι. Και αν φτάσουν και στην Αθηνική θα ήταν έκπληξη εδώ που τα λέμε. Μπορεί να ήσουν και να πήγαινες και καλά. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αλλά πρωτάθλημα ποτέ. Έλα μωρέ τώρα, θα πήγαινες με τόσα χρήσιμα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του αφού θα μιλήσουμε λαϊκά. Πολύ θα με ανοιχτά χαρτιά στο πόκερ. Άντε να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Χωρίς τον κύριο Σαββίδη Μένιο και κάθε παιδί σέβομαι τις απόψεις. Τώρα θα πετάγαμε χαρταετό. Δεν περίμενα από το Μένιο να σου πω τέτοια τοποθέτηση γιατί. Τόσα χρόνια που είχες τα χρέη, σε κρατούσαν μην πω από που έτσι. Απορώ πως δεν το έβλεπε αυτό ο Μένιος, εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι, ότι δεν το τοποθέτησε σωστά. Ναι, μας αδείξαν σε ένα πρωτάθλημα με τους Αγοράκι, αλλά τα επόμενα χρόνια, ενώ μας αδείξαν με την ΑΕΚ, αλλά είναι στον αφορά. Με τον κύριο Σαββίδη είμαστε συνέχεια στον αφορά. Αυτό είναι. Άκου λίγο κάτι τελευταίο, όπως το λέω με πολύ επίγνωση. Δεν υπήρχε περίπτωση με τον Αγοράκι να σε αφήσει ο πατέρας και ο Ευγενόπουλος. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα, εντάξει. Με τίποτα. Με τίποτα. Ακόμα και να μην γινόταν στο Χαρλάου το μάτι, όπου και να γινόταν πάλι το ίδιο θα έγινε. Έτσι, ακριβώς. Μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή δεν θα άλλαζε και κάτι. Είσαι γνώση της κατάστασης, μια χαρά, ναι. Έτσι είναι. Έπρεπε, έτυχε να είναι στον Άρη μέσα, εντάξει, όποιο και στη Λαμία και στο Ηράκλειο να έπαιζε, πάλι σφαγή θα έτρωγε. Δεν θα το έπαιρνε με τίποτα εκείνη τη χρονιά. 100% φίλε. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, γιατί τώρα εντάξει δεν έχουμε και περιορισμό και για τον αγώνα έχουμε μέρες, Σάββατο βγαίνει, έτσι δεν βγαίνει. Ναι, δεν καμία, θα τα πούμε. Θα το πούμε για τον αγώνα τότε. Ως τότε ας αφήσουμε λίγο χαλαρά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Έλα ρε Αντώνη. Έλα ρε κλεωμένη παιχταρά. Τι γίνεται. Τι να γίνεται. Όλα καλά ρε Αντώνη. Όλα καλά. Είμαστε πρώτον πυλών της αγωνιστικής. Όπως σου είπα... Η Καλλιθέα, όπως είδα, είναι μια ομάδα μέτρια προς τα κάτω, ας το πούμε. Ναι. Σεβασμός, βέβαια, απαιτεί τις όλες τις ομάδες. Να μην υποτιμήσεις αντίπαλο, γιατί μετά θα κλαις. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ναι, δεν υποτιμάει κανέναν αντίπαλο Άρης. Και αυτό φαίνεται από τα παιχνίδια, στα παιχνίδια μέσα. Λοιπόν, από ό,τι έχω δει, η Καλλιθέα... παίζει πολύ καλύτερα στις αντιπιθέσεις, έτσι. Ναι, είναι πολύ καλή στην αντιπίθεση. Έχει πολύ καλούς παίχτες μπροστά, ναι. Μπροστά είναι. Όλη τη δύναμη μπροστά είναι, άσχετα που δεν έχει πάρει νίκη κτλ. Έχει πολύ καλή μεσοπιθετική γραμμή, ναι. Έχει και κάτι Βραζιλιάνους κάτι πολύ καλούς, ναι. Μάλιστα, Βραζιλιάνους. Δεν μπορούσα να τους ξεχωρίσω στο ρόστερ που είδα, γιατί δεν τους ξέρω μάλλον. Όπως έχει δείξει και με τον Παναθηναϊκό. Που έκανε πολλές αντιπιθέσεις, αλλά όταν έπαιξε με ομάδα δυσάξια περίπου μέσα στην έδρα της, έχασε πανηγυρικά. Εμένα μου έκανε εντύπωση, πρόσεξε, έχω παρακολουθήσει την Καλλιθέα, είχα την τύχη να την παρακολουθήσω και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, να βλέπω τα μάτς με αγωνία, γιατί τα μάτς πραγματικά ήταν εντυπωσιακά της Καλλιθέας και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ, ομάδες που θέλανε οπωσδήποτε το τρίποντο, ο Ολυμπιακός το πήρε αφού ίδρωσε και μάτωσε πολύ και οι άλλοι δύο δεν το πήραν καν. Και ξαφνικά τη βλέπεις να παίζει με κάτι Λαμίες ή κάτι Λεβαδιακούς και να σέρνεται. Δεν ξέρω. Είναι ίσως το κίνητρο που τους δίνεται με τους μεγάλους. Γι' αυτό και πρέπει να το προσέξεις και εσύ, γιατί είσαι μεγάλος και θα σε αντιμετωπίσει διαφορετικά. Και ίσως να μην έχει το κίνητρο και να μην βγάζει την ποιότητα που μπορεί να βγάλει με τους αντίστοιχους ανταγωνιστές της. Έτσι. Με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι, εντάξει, έπρεπε να πάρει χ, γιατί το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού ήταν offside. Έτσι ακριβώς. Και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, το θυμάσαι, την μπάλα είχε παίξει Καλλιθέα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έπρεπε να κερδίσει. Α, μπράβο, αυτό λέω και εγώ. Πίσω έχει αφήσει ανοιχτούς αεροδιαδρόμους. Καλά, 27 τελικές είχε κάνει το Παναθηναϊκό. 27 τελικές. Λες και έπαιζε με τον Πάο Ραφίνας. Έλα.
Ο Χαριλάου νομίζω ότι δεν θα περάσει το κέντρο. Εύχομαι και εγώ να γίνει έτσι, εύχομαι. Λοιπόν, και προβλέπω ότι ο Άρης θα πάρει το παιχνίδι. Αν και θα πρέπει, όπως είπες, να προσέξει αμυντικά. Νομίζω ότι ο Μάντζος τα ξέρει αυτά. Δεν είναι φοβικός προπονητής όπως και ο Γιωβάνοβιτς που λέγανε στον Παναθηναϊκό φοβικός και φοβικός και είδε τι θαύματα κάνει στην. Ναι, ναι, ποιος είπε ότι ήταν φοβικός. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι ήταν φοβικός ο Γιωβάνοβιτς. Ποτέ. Έτσι λένε. Καλά, αυτοί λέγανε διάφορα για τον Γιωβάνοβιτς και τώρα κλαίνε. Εντάξει, άστο. Και έλεγαν διώξε το Μάντζος, διώξε το Μάντζος και τα βάνε. Δεν σου είπα εγώ, σιγά να μην έχει το φύτα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Μάντζος ταιριάζει με τη χημεία του Άρη, άστο, μην το ψάχνει. Αν τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά, περιμένω αύριο μου κάνει. Ανάλυση παίχτη, ποιοι θα παίξουν με ποιους αντίπαλοι στο μάτς Άρης Καλλιθέα. Να είσαι καλά. Γεια σου, πρέπει γεια σου. Να έχει, Αντώνη, έλα. Πρέπει να έχει η Καλλιθέα. Ένα καλό τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας, ο Μπαραγκάν, αν το λέω. Ναι, ναι. Αυτός πρέπει να είναι καλός. Αύριο θα μας πεις τι πρέπει να προσέξει ο Άρης. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να προσέξει ο Άρης. Και σκορ θα μας πεις το Σάββατο, ε. Σκορ θέλουμε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Τώρα πλησιάζεις τα σκορ, τα πλησιάζεις. Έχεις βελτιωθεί. Να είσαι καλά, γεια. Γεια σου. Λοιπόν, πριν πάω στους επόμενους φίλους ακροατές, να πω λίγο κάποια μηνυματά γιατί μετά δεν τα πω ποτέ. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, ο 527, καλησπέρα Αντώνη. Την καλησπέρα μου και εμένα, Βασίλη, και να μας στέλνεις και ωραία μηνυματάκια έτσι όπως παλιά να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε, να παίρνεις και τηλέφωνο από το Viber ή από τη γραμμή όπου θέλεις. Ο φίλος ο 623 λέει, Αντώνη, καλησπέρα. Ο Άρης ήταν σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα με νίκη την Κυριακή. Έχουμε πρόβλημα στο να βάλουμε εύκολο γκολ. Νομίζω ότι αυτό είναι και το αδύναμο σημείο του Λουτσέσκου ως παίχτης. Ήταν τερματοφύλακας και γι' αυτό είναι καλό στο αμυντικό, αλλά δεν έχει τον προβληματισμό επιθετικά. Εκεί τα περιμένουμε μέσα από ατομική ποιότητα. Πρόσεχε όμως τώρα, φίλε 623, θα σου πούνε όλοι καλά. Τι λες, ρε 623. Πέρσι η ομάδα έβαλε 100, πόσα γκολ δεν θυμάμαι. Και εσύ λες για ποιότητα επιθετικά. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα λίγο, φίλε. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν νομίζω ότι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλουραλισμό επιθετικό. Αντιθέτως, πέρσι, χάρη στον πλουραλισμό, ο ΠΑΟΚ έβαζε τόσα πολλά γκολ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Viber και μετά στις γραμμές. Πάμε να ακούσουμε το φίλο στο Viber, τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Τι γίνεται? Καλά, εσύ είναι, φιλέ. Το μπάσκετ πάει από το καλό στο καλύτερο. Από το κακό στο χειρότερο και το κακό με παραπέρα. Ο Μάσφιλ μας δουλεύει. Μας δουλεύει ο κύριος Μάσφιλ, εντάξει. Ούτε φέτος, εντάξει. Το βλέπουμε για χρόνο. Κάθε πέρσι και καλύτερα, δε, το έχει ακούσει. Φίλε, να σου πω κάτι. Φέτος δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Η ομάδα ξεκίνησε να προετοιμάζεται πρώτη από όλες. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν χίλιες δικαιολογίες. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Η ομάδα ξεκίνησε πρώτη από όλες. Οι παίχτες ήρθαν πολύ γρήγορα. Ο προπονητής ήρθε από τους πρώτους. Ενσωματώθηκαν όλοι άμεσα στην ομάδα. Δεν είχαν άλλου τύπου υποχρεώσεις. Έτσι ήταν εδώ συνέχεια και δουλεύαν τον προπονητή. Ήρθε ήττα συναγερμός στο κύπελο που έδειξε ότι κάποια πράγματα. Δεν πάνε καλά όπως περιμέναμε. Και παρόλα αυτά είχε και άλλο καιρό η ομάδα, άλλες 15-20 μέρες να προετοιμαστεί. Και στα δύο μάτς έδειξε ότι είναι πολύ λίγοι για αυτό που ονειρευόμαστε και αυτό που αξίζουμε. Έτσι. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει ούτε φέτος. Στο μπάσκετ ειδικά δεν αλλάζουν έτσι αυτά. Ή το στείνεις από την αρχή ή τέλος μετά. Δεν έχει. Ειδικά στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει, αλλά το μπάσκετ δεν αλλάζει έτσι εύκολα. Κοίτα, στο μπάσκετ όλα τα μάτς τα έχασες στον πόντο που λέμε, τρίποντο, δίποντο. Θεωρώ ότι αν αλλάξουν δύο παίχτες και έρθουν δύο καλοί, σαν τον Γκάρι, ας πούμε. Η εικόνα της ομάδας ήταν άθλια, άσχετα πόσο πήγε το σκορ. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ μ' αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα με ρεαλιστικά. Δεν μ' άρεσε η εικόνα της ομάδας. Δεν μου λέει κάτι το σκορ. Εντάξει, η εικόνα της ομάδας είναι μια μέτρια ομάδα μέχρι στιγμής. Ναι, αυτό. Ναι. Θεωρώ όμως ότι δύο παίκτες, άκουσε με λίγο, επειδή μπάσκετ έπαιζα πάρα πολλά χρόνια, δύο καλοί παίκτες μπορούν να σε ξεκουμπώσουν την ομάδα όλοι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όσο Μαστρογιαννόπουλος, δεν ξέρω αν το έχει ζητήσει, δεν ξέρω, δεν θέλω να κατηγορήσω το παιδί για κάτι που δεν ξέρω. Ο Μαστρογιαννόπουλος, όσο το παίζει έτσι, ο LeBron James του Ηρακλή, ο Ηρακλή δεν θα ανέβει ποτέ κατηγορία. Ποτέ. Ποτέ όμως. Έτσι, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σου πάρει την ομάδα στην πλάτη, όσο και αν φωνάζουν κάποιοι ότι είναι. Πρέπει να βρεις έναν πολύ καλύτερο σκόρερ από τον Μαστρογιαννόπουλο και ο Μαστρογιαννόπουλος να παίρνει το δεύτερο ρόλο στο θέμα σκοράρισμα και ο Παπαρέγκα τον τρίτο ρόλο στο θέμα σκοράρισμα. Όσο περιμένεις από τον Παπαρέγκα και από τον Μαστρογιαννόπουλο να σου πάρουν την κατηγορία, δεν έχεις καμία ελπίδα. Τι? Φέτος, πέρυσι ήταν απίστευτος ο Παπαρέγκα, εντάξει, ήταν φοβερός. Τώρα φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι οι παίκτες που θα σου δώσουν την άνοδο με τίποτα. Είναι παίκτες για να είσαι τέταρτο, πέμπτο, έκτος.
Έτσι δεν είναι για πρωτοδεύτερος. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Χάσαμε έτσι όπως χάσαμε εκεί. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα φτάσουμε στα play-off. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ανέβουμε πάλι. Άμα δεν ανέβουμε και πάλι, καλύτερα να το κλείσουν το τμήμα. Δεν βλέπω λόγο ύπαρξης. Θα υπάρχουν πιο ορθολογικά στημένες ομάδες για να ανέβουν. Στάνταρ. Δεν ξέρω τώρα ποιες και πώς, μην με ρωτήσεις. Κοίταξε, έχεις 5 παίκτες την περσινή ομάδα εσύ. 5 παίκτες την περσινή ομάδα. Οπότε και εσύ μπορείς να στηθείς ορθολογικά. Αλλάζει κάτι σε αυτό που βλέπουμε, αυτό που μου λες τώρα. Όχι, αυτό λέω, ότι δεν βλέπουμε κάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι και ευθύνη προπονητή. Και ευθύνη υλικού και ευθύνη προπονητή. Και μπορεί να αλλάξει το πράγμα, να βελτιωθεί. Το πιστεύω. Μπορεί να βελτιωθεί. Άμα το πιστεύω. Τα προηγούμενα χρόνια, βρε Κωνσταντίνε, έκανε κάτι είτε με 25 πόντους από κάτι ομάδες, δεν τις ήξερε η μάνα τους, όπως και τώρα καμία δεν ξέρει η μάνα τους στην Elite League, αλλά έκανε κάτι είτε από κάτι ομάδες τις οποίες δεν ήξερε η μάνα τους, κυριολεκτικά. Έτσι, και... Η Μύκονο μας τον φόρεσε και πέρυσι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά βρισκόσουν. Πώς το θυμάμαι, πέρυσι σε έκανε σε διέλυση εκεί μέσα. Αλλά παρόλα αυτά, φέτος είσαι πιο. Ναι, θα είναι ντροπή. Θα είναι σημάδια ότι δεν μπορεί. Άμα δεν θεωρεί στάνταρ ότι θα κερδίσει την Μύκονο, μετά λες πού πάει. Καλά, εγώ θεωρούσα στάνταρ ότι θα κερδίσω και την Μύκονο, θεωρούσα στάνταρ ότι θα κερδίσω και την Ελευθερούπολη, αλλά δεν τους κέρδισα. Τι να κάνουμε. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα για δεν να είναι. Έρθει. Δεν ξέρω τι πρέπει να αλλάξει. Τώρα μην έρθει. Προπονητής άλλαξε, ήδη έφυγε ο Άλεξιτς. Προπονητής και παίχτης. Ωραία, και ποιος θα έρθει. Ποιος έρχεται. Ας βρει εσύ μια φορά αυτός ο Μάσλ του Αμερικάνος, γιατί είναι και Αμερικάνος που να πάρει ένα Αμερικάνο σουτέρ. Λατζή. Τι. Για λατζή. Για λατζή Αμερικάνος είναι, δεν είναι Αμερικάνος. Γιατί από το Πακιστάν που είχε βόλτα στην Αμερική. Ένα σουτέρ να μην μπορεί να βρει. Έλαγε. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βρει ένα σουτέρ. Τόσα χρόνια βρίσκαμε σουτέρ. Το μόνο που δεν μας έλειπε πριν από 5, 10, 15 χρόνια ήταν ο σουτέρ. Εμείς βγάλαμε Ingram, εμείς βγάλαμε τον Steve Barrett στην Ελλάδα. Όλες τις αποκαλύψεις μεγάλου σκόρ εμείς τις είχαμε. Και ξαφνικά δεν μπορούμε να έχουμε σκόρ στην Elite League. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Όχι τίποτα άλλο. Ήρθε και ο Σντόβιτς να δει μπάσκετ. Ναι, τι να δει. Χθες θα απολυπήσει και λέει στον Ηρακλή. Ήρθα, λέει στον Ηρακλή Μαγούλα. Το ρωτούσε μετά το τέλος του αγώνα. Λέει, εσύ σίγουρα είσαι ο Κακιούς. Να έτριβε τα μάτια του. Τα έτριβε. Γι' αυτό σου λέει, εσύ ο Κακιούς, είσαι ο Στεριάδης. Είστε σίγουροι, δεν είστε τίποτα σωσίες. Ξέρω εγώ. Εντάξει, κοίτα να δεις. Κάτι τελευταίο θα σου πω για να το κλείσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις ένα παίκτη τουλάχιστον. Ναι. Εσύ ένα παίκτη σαν τον Κάρι. Εδώ έχει τον Καρτράιτ πέρσι, ο οποίος Καρτράιτ σε κάθε αγώνα σε πληγώνει, ας πούμε. Γιατί έφυγε, ποιος πήρε την απόφαση. Ο Μάσφιλτ την πήρε. Ποιος την πήρε, ο Μάσφιλτ την πήρε. Ο Μάσφιλτ. Ξέρεις τι φοβάμαι, άκου λίγο τι φοβάμαι για να το κλείσουμε. Μανατζερλίκια φοβάμαι. Πολύ έντονα μανατζερλίκια στον μπάσκετ. Ο οποίος Κάρι θα ήταν τα μάμια για αυτή την κατηγορία. Σου είπα φοβάμαι τα μανατζερλίκια γιατί ο κύριος Μάσφιλτ έχει δηλώσει ότι όχι, δεν το κρύβει ότι είναι μάνατζερ, έτσι. Τώρα πώς ήρθε ο Άλεξιτς από τον Ελβετία στον Ηρακλή. Από τις τουλίπες και τις σοκολάτες. Ας έκανε τη δουλειά του και ας μας έφερνε σοκολάτες από την Ελβετία. Μα μου κάνει τύπος τώρα Ελβετός στην Ελλάδα, Champions League, Elite League στη Διβίτα, άστο να πάει, άστο. Εντάξει, σαν να μου βάζεις να οδηγήσει, ξέρω εγώ, υποβρύχιο, ένας που οδηγάει βάρκα τώρα, εντάξει, άστο. Ήρθες να τον βραβεύσεις και είδε έναν αγώνα, μιλάμε, παιδικής χαράς με, εντάξει. Έψαχνε να βρει ποιος θύμισε Στόφτς και ποιος Μπέρια, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Εντάξει. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Γεια, τα λέμε ξανά. Καλό βράδυ. Γεια σου. Να κλείσουμε. Γεια. Κλείνουμε, παιδιά. Ευχαριστώ. Ζητάω συγγνώμη με δύο-τρεις φίλους που είχαν πάρει. Περιμένα αρκετά στο κέντρο και δεν βγήκαν, αλλά πρέπει να κάνουμε και την εκπομπή έτσι που να ακούγεται ευχάριστα για τον κόσμο και όχι να ακούγεται αγχωτικά και πιεστικά. Πέσει αυτό εσύ εκείνο. 4 λεπτά, 4,5 ο καθένα μίλησε. Από ό,τι βλέπω εδώ και χρονομετρό, μια χαρά ήμασταν. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο. Στα σπουδαία Παρασκευή, λίγο πριν τις ματσάρες, οπότε τα λέμε αύριο. Γεια σας.